Πρόεδρε, είμαστε στον αέρα. Καλησπέρα σε όλους. Εύχομαι να είστε καλά εσείς και οι οικογένειές σας. Αυτό που έχει βρει αυτή την εποχή όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά την παγκόσμια κοινότητα, είναι ίσως το πιο σημαντικό γεγονός και το πιο θλιβερό μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένα γεγονός που αγγίζει όλους τους λαούς από άκρους άκρου της γης. Πρέπει να πούμε εδώ ότι με τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά κυρίως του ελληνικού λαού, είμαστε χαρούμενοι που η χώρα μας έχει τα μικρότερα δυνατά κρούσματα, έχουμε τις λιγότερες απώλειες και βέβαια αυτό οφείλεται στο ότι μπορούμε και ακούμε όλα αυτά που μας λένε καθημερινά και που πρέπει να συνεχίσουμε να τα ακούμε, να μένουμε σπίτι, να είμαστε προσεκτικοί, γιατί το σημαντικότερο όλων όσων πούμε είναι από όλη αυτή την περιπέτεια να βγούμε αλόβητοι. Πρέπει να πω ότι η υπόθεση του κοροναϊού έχει επιπτώσει, όπως καταλαβαίνετε, κυρίως στην υγεία μας αλλά και στην οικονομία. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η υπόθεση του κοροναϊού δεν θα τελειώσει όταν αρθούν τα μέτρα, που ελπίζουμε ότι θα αρθούν στις αρχές Μαΐου, αλλά όταν βγει το φάρμακο του κοροναϊού. Δεν μιλάω για το εμβόλιο, γιατί η δική μας δέρα θα πετύσει πάνω από ένα χρόνο. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι λόγω αυτού του θέματος, ακόμη και αν κάποια στιγμή αρθεί η άρση της κυκλοφορίας, τα προβλήματα που έχουμε θα είναι σημαντικά. Φανταστείτε μια χώρα όπου θα πρέπει να βγούμε έξω, να πάμε σε μια ταβέρνα, να πάμε σε ένα θέατρο, χωρίς να έχει βρεθεί το φάρμακο. Άρα θα υπάρχει επιφύλαξη από όλους. Πρέπει λοιπόν να αντιληφθούμε τις επιπτώσεις του κοροναϊού, που δεν είναι σημερινές, αλλά είναι και μετά από αυτή την περίοδο που είμαστε όλοι καραντίνα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας σε όλους τους τομείς. Είμαστε εδώ σήμερα για να δώσουμε απαντήσεις στα θέματα που αφορούν τους ασφαλιστές από άκρης άκρου στην Ελλάδα. Πριν πούμε σε αυτά, οφείλω να δώσω μερικές απαντήσεις για τις επιπτώσεις στην οικονομία που νομίζω θα πρέπει όλοι μας να τις κάνουμε κατανοητές και να καταλάβουμε το τοπίο. Οι επιπτώσεις του κοροναϊού έχουν σαν αποτέλεσμα πάνω από το 90% των επιχειρήσεων να μην λειτουργούν. Αυτό σημαίνει ότι για κάποια επαγγέλματα μιλάμε και για μηδενικά εισοδήματα. Οι απαντήσεις της κυβέρνησης απέναντι σε όλα αυτά κρίνεται πάντα στο σημείο που από την αρχή, σαν επαγγελματικό επιμελητήριο, έχουμε αναδείξει. Θέλουμε μέτρα τα οποία να είναι οριζόντια και βεβαίως αναλογικά. Εννοούμε δηλαδή ότι πρέπει να περιλαμβάνουν όλους και αναλογικά ανάλογα με το ποσό που διατίθεται. Δεν είναι ακόμα λογικό ότι υπάρχουν ακόμα κλάδοι, έστω και μικροί ΚΑΔ, οι οποίοι δεν έχουν ενταχθεί. Πρέπει να ενταχθούν όλοι και πρέπει τα μέτρα να φτάνουν στο σημείο να δουν τη δυνατότητα επιβίωσης της επιχειρήσης. Και το δικό μας επάγγελμα για να επιβιώσει, χρειαζόμαστε όλες οι επιχειρήσεις να μπορούν να λειτουργούν. Δεν μπορεί ο κλάδος μας να ανέβει αν υπάρχουν μηδενικά εισοδήματα είτε στις επιχειρήσεις είτε γενικότερα στην κοινωνία. Άρα, λέμε για άλλη μια φορά ότι το μεγάλο θέμα που αφορά τα μέτρα είναι ότι σήμερα διαθέτουμε το 3-3,5% του ΑΕΠ και όχι το 10, το 15, το 20 και το 30% του ΑΕΠ που διαθέτουν άλλες χώρες. Άρα, η έκκλησή μας προς την κυβέρνηση είναι να μεγαλώσει το κομμάτι του ΑΕΠ που δίνει σήμερα για τη στήριξη των επιχειρήσεων, γιατί έχει από τη μια μεριά το ελεύθερο από την Ευρώπη, που της δίνει δημοσιονομικό χώρο, και από την άλλη μεριά έχουμε τη δυνατότητα από τα 30 δισεκατομμύρια που είναι το μαξιλαράκι να δοθούν χρήματα στην αγορά. Και αυτό το λέω για τον εξής λόγο. Υπάρχουν δύο επιλογές στην οικονομία. Μία λέγεται πρόληψη. Δηλαδή, δίνω χρήματα στις επιχειρήσεις για να αντέξουν από όλη αυτή την περιπέτεια που ζούμε και έτσι μετά στην επανεκκίνηση της οικονομίας να βρεθούν μπροστά. Η άλλη μέθοδος είναι η θεραπεία. Άρα, όταν ολοκληρωθεί αυτή η περιπέτεια, τελειώσει αυτή η περιπέτεια του κοροναϊού, η άποψή μας είναι ότι θα χρειαστούν πολύ παραπάνω χρήματα για να μπορέσει να ορθοποδήσει η οικονομία. Θυμίζουμε για άλλη μια φορά, πόσες φορές έχουμε πει, ότι η παραγωγή πλούτου στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη κάνουν μόνο οι επιχειρήσεις, άρα οι ισχυρές επιχειρήσεις θα δώσουν επόμενη μέρα στη χώρα μας. Με αυτή λοιπόν τη λογική, θεωρούμε, γιατί αυτά τα ακούτε, τα λέμε καθημερινά, ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να προχωρήσει και σε πάνω μέτρα. Σήμερα δεν αρκούν ούτε το 40% του ενοικίου. Φανταστείτε μια επιχείρηση που 3-4 μήνες είναι κλειστή, αλλά δεν έχει δυνατότητα να πληρώσει το 60% που της μένει. Θέλουμε μέτρα τα οποία να στηρίζουν τις δόσεις και βεβαίως είμαστε σίγουροι ότι η προστασία της πρώτης κατοικίας αλλά και των επιχειρηματικών ακινήτων θα πάει τέλος του χρόνου, γιατί δεν θα μπορέσει και θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα αν επιμείνει και δεν δώσουμε παράταση σε αυτά τα μέτρα. Σε ό,τι αφορά το κλάδο μας, θα πρέπει εκτός των άλλων να πούμε ότι πρέπει να έχουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Είναι ώρα να αποδείξουμε ότι ο κλάδος μας μπορεί σε αυτές τις συνθήκες να μεγαλουργήσει, μπορεί να δώσει λύσεις, γιατί η ασφάλεια κατ' επέκταση σημαίνει, και αυτή είναι και η προσδοκία του κόσμου, ότι με ασφαλίζει για τις επιπτώσεις του κοροναϊού. Και εμείς έχουμε τέτοιες λύσεις και στην υγεία και στην περιουσία. Στην υγεία, γιατί ουσιαστικά πέραν του κοροναϊού, θυμίζω ότι
αν κάποιος ασθενής ή οποιοδήποτε άλλο λόγο, δεν θα έπρεπε να βρεθεί στους διαδρόμους ή στα δωμάτια ενός δημόσιου νοσοκομείου, γιατί οι πιθανότητες να κολλήσει κοροναϊό είναι 99%. Και βεβαίως, σε ό,τι αφορά την περιουσία, θα το λέω πάντα με ένα χιούμορ, ξέρετε, οι κλέφτες δεν μπορούν να κλέψουν και κάνουν παράπονα τα σπίτια γιατί είμαστε μέσα. Μπορούν όμως κάλλιστα να κλέψουν τα μαγαζιά που είναι ανοιχτά, που είναι κλειστά, συγγνώμη. Άρα θα πρέπει να σπρώξουμε τον κόσμο σε αυτή την κατεύθυνση. Και τέλος, το cyber, μια και χρειάζεται, όπως θα πω παρακάτω, όλα τα θέματα σήμερα να περνάνε μέσα από την τεχνολογία. Άρα, είπα μερικά θέματα, αλλά έχουμε και άλλα, που ο κλάδος μας οφείλει να δώσει αυτή τη διπλή μάχη. Μάχη απέναντι στον κοροϊό, μάχη απέναντι στο να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις και τις δουλειές μας. Και πρέπει να σας πω ότι από τα στοιχεία που έχουμε μέχρι σήμερα, υπάρχει μείωση του κλάδου μας, αλλά που δεν ξεπερνάει το 10-15%, και αυτό είναι ελπιδοφόρο μήνυμα ότι μπορούμε να το ανατρέψουμε. Σε ό,τι αφορά την από εδώ και πέρα λειτουργία μας σαν κλάδος, οφείλω να πω επίσης δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι θα πρέπει να μπούμε ουσιαστικά και να καταλάβουμε ότι με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να λειτουργήσουμε απέναντι στον πελάτη. Με εικόνα, με ήχο, και μάλιστα θα έλεγα ότι μας δίνεται η καλύτερη ευκαιρία. Άρα σε κάποιους μπορεί να είναι και ένα ευτύχημα ότι αυτή την περίοδο μπορούν να επικοινωνήσουν πιο συχνά με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πελάτες, είναι άνθρωποι οι οποίοι μας ζουν. Και άρα μπορούμε να το θεωρήσουμε και ως ευχή αυτό που συμβαίνει, υπό τη λογική ότι έχουμε τη δυνατότητα να πείσουμε λόγο. Βεβαίως το επιχείρημα είναι ότι ο κόσμος σήμερα δεν έχει λεφτά. Τα λεφτά δεν χαθήκαν σε 15-20 μέρες, άρα υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του κόσμου που έχει χρήματα και μπορούμε σε αυτούς να απευθυνθούμε. Άλλωστε, θυμίζω ότι το να απευθυνθεί σε εμάς τον διασφαλίζει απέναντι σε επιπτώσεις όπως προανέφερα του κοροναϊού. Πρέπει να σας πω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι θεωρώ πολύ μεγάλη επιτυχία του κλάδου μας, και αυτό είναι αποτέλεσμα των σωματείων, των ομοσπονδιών, αλλά και των σωματείων όλης της χώρας, που έδωσε την τιμή και τη χαρά στο επιμελητήριο να πρωταγωνιστήσει και εντάχθηκε ο κλάδος μας στα μέτρα. Και ήταν δύσκολο γιατί ο κλάδος μας είναι στους ανοιχτούς ΚΑΔ. Αυτό ήταν μια τεράστια επιτυχία του κλάδου μας που πρέπει να την καρποθούν και να την πούμε για όλους αυτούς που συμβάλλαν σε αυτό. Οφείλω όμως εδώ να πω δύο απαντήσεις που νομίζω ότι είναι σημαντικές. Το επιμελητήριο Αθηνών, που έχει τη χαρά και την τιμή να ο πρόεδρος του, εσείς να τον επιλέξετε να είναι σε αυτό το πόστο, να έχει μαζί της τον Δημήτρη Γαβαλάκη, έναν άνθρωπο που έχει δώσει μεγάλο μέρος της ζωής του και της ψυχής του σε αυτόν τον κλάδο, να ηγούνται. Δεν είναι δική μας ευθύνη ο χώρος των ασφαλιών. Ο χώρος των ασφαλιών, εμείς ακούμε πάντα τις απόψεις των σωματείων, λειτουργούμε με βάση αυτές και αυτοί μας κατευθύνουν τι κάνουν. Η ευθύνη όμως του επιμελητηρίου είναι ίση με τα άλλα 59 επιμελητήρια της χώρας. Δηλαδή, όση ευθύνη έχει το επιμελητήριο Αθηνών, έχει και κάθε επιμελητήριο της χώρας. Ο ρόλος του πρωταγωνιστικός τον πήραμε και επειδή εσείς μας τον δώσατε. Είναι εύκολο για όποιον φαντάζεται να μπορεί να δώσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο και δεν έχουμε καμία αντίρρηση σε οποιοδήποτε άλλο επιμελητήριο της χώρας. Άρα, επιτρέψτε μου, παρότι το 99% των συναδέλφων μας γεμίζει δύναμη από την αγάπη που μας δίνει και την εμπιστοσύνη, σε αυτό το 1% που βρίσκει τρόπο να λαϊκίζει, να του πω το εξής. Δεν μπορεί να λέει παράπονα αυτός που δεν είναι μέλος του επιμελητηρίου Αθηνών για τη λειτουργία του επιμελητηρίου Αθηνών, γιατί έχει το δικό του πρόεδρο το δικό του επιμελητήριο. Και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο λαϊκισμός εδώ δεν κάνει καλό. Ούτε να χτυπάμε τα σωματεία, γιατί τα σωματεία αυτά φέραν και εμάς αυτή τη θέση. Με αυτά στηρίζουμε, με αυτά κάνουμε τους αγώνες. Και θέλω να τους πω και ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους της διοίκησης για τους αγώνες τους. Είναι καιρός για ενότητα. Ο κλάδος μας δεν είναι τεράστιος. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Και οφείλουμε να μιλάμε με ενότητα και σεβασμό. Πρέπει να σας πω ότι στο θέμα των ασφαλιστών πρέπει δημοσίως να ευχαριστήσω τον κύριο Σταϊκούρα, τον υπουργό. Μέχρι πριν την περασμένη Κυριακή, μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ, δεν ήταν δεδομένη η ένταξή μας στον κλάδο. Ξενυχτήσαμε πολλές φορές με τους προέδρους των ομοσπονδιών, με τον Δημήτρη Γαβαλάκη, να προσπαθήσουμε με διάφορους τρόπους να πείσουμε τον υπουργό να μπούμε. Δεν ήταν δεδομένο. Και αυτή η μάχη τη δώσαμε κατ' εντολή σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και είμαστε χαρούμενοι που πετύχαμε. Δεν μπορεί να αποτελεί άλοθη όμως, πριν από αυτό το διάστημα, κάποιοι να επιτίθενται είτε στο επιμελητήριο είτε σε ανθρώπους του, γιατί έχει αποδείξει στην 8χρονη διαδρομή του ότι είναι μαζί τους και στηρίζει κάθε προσπάθεια. Θυμίζω ότι ό,τι συμβαίνει στον κλάδο μας έχει πάντα τη στήριξη και βοήθεια του επαγγελματικού επιμελητηρίου Αθηνών. Να είστε βέβαιοι λοιπόν και οι επόμενες προσδοκίες μας, που είναι το πρώτο συνέδριο των ασφαλιστών, αν καταφέρουμε να φύγουμε τον κορονοϊό, θα γίνει. Να είστε βέβαιοι το επόμενο διάστημα, πέρα από αυτή τη συνάντηση που συζητάμε, θα κάνουμε πάρα πολλά webinar με εκπαιδευτές, οι οποίοι λέω για άλλη μια φορά για αυτά τα πολύ κατακριτέα σχόλια ότι όλοι οι εισηγητές δωρεάν είναι στο επιμελητήριο. Το επιμελητήριο στα 8 χρόνια έχει δώσει χρήματα μόνο στο ΙΑΣ. Και άρα κάνουμε τα πάντα να στηρίξουμε το κλάδο και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Γιατί και εγώ και ο Δημήτρης και όλοι οι άνθρωποι του επιμελητηρίου αγαπάμε ιδιαίτερα τον κλάδο των διαμεσολαβούντων. Είναι συνάδελφοί μας, είναι φίλοι μας. Και ό,τι κάνουμε, το κάνουμε γιατί το πιστεύουμε.
Άρα αυτό το λαϊκίστικο κομμάτι του 1% πρέπει να σταματήσει να χτυπάει σωματεία, θεσμούς, γιατί αυτό μπορεί να κάνει να μπει και να τα αλλάξει. Και όχι να επικρίνει αυτούς που δίνουν αγώνα και την ψυχή τους για τον κλάδο. Μεγάλη επιτυχία μας ήταν και η παράταση επαναπιστοποίησης. Το πρώτο γράμμα που στείλαμε σε ένα επιμελητήριο για την επαναπιστοποίηση στον κύριο Ζεργό ήταν 15 Δεκεμβρίου. Δηλαδή, 4,5 μήνες πριν στείλαμε το πρώτο γράμμα. Από τότε ακολουθήσαν δεκάδες γράμματα. Είμαστε λοιπόν χαρούμενοι και δεν το οικειοποιείται εμείς ότι δώσαμε σε αυτούς που είναι παραπάνω από 2.500 την ευκαιρία να μην χάσουν τη δουλειά τους. Και όλα αυτά γίνανε βεβαίως κατόπιν εντολών και κατόπιν συζήτηση που είχαμε με τους εκπροσώπους του κλάδου μας, γιατί αυτοί είναι εκπρόσωποι του κλάδου, τα σωματεία, και αυτοί δίνουν το έναυσμα για οτιδήποτε κάνουμε. Δεν αποφασίζουμε μόνοι μας. Ρωτάμε, συζητάμε μαζί τους και παίρνουμε πρωτοβουλίες. Και τέλος, είναι μεγάλη χαρά μας σε αυτό το κομμάτι ότι πρώτα το Επιμελητήριο Αθηνών είπε ότι η παράταση είναι μέχρι τις 31 Πέμπτη των αδειών. Αν χρειαστεί, το κάνουμε και 36. Και σας λέω εδώ, στα 8 χρόνια που διοικούμε το Επιμελητήριο, έχουμε δώσει πάρα πολλές φορές παρατάσεις, γιατί στόχος μας είναι να μην χάσει ούτε και ένας διαμεσολαβητής στη δουλειά του. Δεν έχει γίνει όμως ακόμα νόμος. Εμείς πήραμε την ευθύνη και λέμε ότι ναι, δίνουμε την παράταση. Θα έχετε ακούσει πολλά επιμελητήρια στην Ελλάδα ότι δεν δίνουν την παράταση. Το θέμα αφορά τον πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο αυτού του επιμελητηρίου. Εμείς δώσαμε το έναυσμα, στείλαμε γράμμα σε όλα τα επιμελητήρια της χώρας να δώσουν την παράταση αυτή των ανανεώσεων των αδειών μέχρι τις 36 πλέον, το οποίο, παραλαμβάνω, δεν αποτελεί νόμο. Άρα είναι στην ευχαίρεια του κάθε πρόεδρου και του διοικητικού συμβουλίου. Εμείς του ζητάμε να το κάνουν. Είναι θέμα δικό του. Να προσθέσω εδώ ότι το επιμελητήριο έχει αποδείξει στο παρελθόν, που επαναλαμβάνω δεν είναι μόνο του, είναι ίσο με τα άλλα 59, όταν δεν δεχτήκαμε, ακόμη και λέγοντας ότι θα παραιτηθούμε, όταν βγήκε η εντολή για τους ασφαλιστές να δίνουν τη φορολογική τους, την ασφαλιστική τους δήλωση για να συνεχίσουν, και εμείς είπαμε δεν θα το κάνουμε, ακόμη και αν χρειαστεί να εκπέσουμε των αξιωμάτων. Δεν θα κάτσω να πω δεκάδες θέματα που παλέψαμε. Θα πω ότι θα συνεχίσουμε αυτόν τον τρόπο, γιατί μας γεμίζει αισιοδοξία και αγάπη η δύναμη που δίνεται όλοι οι συνάδελφοι και φίλοι από όλη την Ελλάδα. Και αυτό είναι το χρέος μας και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Θέλω να είστε βέβαιοι λοιπόν ότι στο επόμενο διάστημα θα δοθεί η ευκαιρία να κάνουμε και εκπαιδεύσεις και άλλες τέτοιες συζητήσεις για να λύσουμε κάθε θέμα του κλάδου. Θέλω λοιπόν ακόμα να τονίσω ότι στη σημερινή εκδήλωση θα απαντηθεί ένα μεγάλο μέρος των ερωτήσεων. Πιθανά μην απαντήσουμε σε όλα. Το site μας, οι άνθρωποι μας θα δίνουν απαντήσεις καθημερινά και μάλιστα όχι μόνο για την Αθήνα, για όλη την Ελλάδα, εφόσον εσείς το επιθυμείτε. Θα μαζέψουμε τα ερωτήματά σας και είτε σε άλλη μια τέτοια συζήτηση, είτε μέσω του site, του Insurance EA, θα συνεχίσουμε να απαντάμε. Σε αυτή τη δουλειά, και δεν το λέω γιατί μας ακούει, έχει δώσει το είναι του και είναι μια δουλειά προσωπική, ο Δημήτρης ο Καβαλάκης, που έκανε κόπο, δούλεψε μερόνυχτα για να καταφέρουμε να στήσουμε αυτό το σημερινό. Και αυτό γιατί ο εκπρόσωπος του επιμελητηρίου μας για τον ασφαλιστικό κλάδο είναι ο Δημήτρης, επάξια, και νομίζω γιατί έχει αποδείξει και στο παρελθόν και τώρα ότι μπορεί να φέρει εις πέρας δύσκολες τέτοιες καταστάσεις. Βεβαίως δεν είναι μόνος του. Είναι οι άνθρωποι που βλέπετε και τώρα στην εικόνα. Είναι ο Θράσος ο Μίερης, είναι η Σουζάνα Κλιμεντίνη, είναι η Χόλισσα. Αθήνα Ιμανέ. Η Αθήνα Ιμανέ. Και βεβαίως ο Γιώργος ο Φλωράς, ο οποίος είναι ο συντονιστής και θα έλεγα αυτός που ετοιμάζει όλα αυτά. Πρέπει να σας πω ότι από αυτές τις προτάσεις που κάνουμε και πολλές περάσεις στο παρελθόν και δεν θα πω, μπορώ να σας πω μία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που και η επιστρεπτέα προκαταβολή είναι δεδομένο ότι θα πάρει παράταση, η οποία εμείς θέλουμε μέχρι τις 30 Απριλίου, αλλά ελπίζουμε τουλάχιστον να πάει 21 Απριλίου. Είμαστε χαρούμενοι γιατί συμβάλαμε στα καταστήματα εστίασης να μπορούν να πουλάνε delivery και να πουλάνε πακέτο. Είμαστε χαρούμενοι γιατί δώσαμε λύση σε δεκάδες κλάδους. Και αυτό επαναλαμβάνω γιατί έχω την τιμή να είμαι σε ένα επιμελητήριο που απαρτίζεται από δεκάδες ανθρώπους που είναι της αγοράς, που είναι της παραγωγής, από πολύ σημαντικούς συνεργάτες, όπως αυτοί που βλέπουμε σήμερα, που δίνουν κάθε μέρα την ψυχή τους και θέλω και δημόσια να τους ευχαριστήσω. Κλείνοντας. Αφού ευχηθώ να είστε όλοι καλά, πρέπει να ξαναθυμίσω ότι έχουμε να δώσουμε δύο μάχες. Η μία μάχη που έχουμε να δώσουμε είναι η αντιμετώπιση του κορονοϊού. Η άλλη μάχη που έχουμε να δώσουμε είναι η μάχη απέναντι στο να κρατήσουμε τις δουλειές μας, να κρατήσουμε τους πελάτες μας, να επεκτείνουμε τους πελάτες μας, να αποδείξουμε τη σημαντικότητα του επαγγέλματος. Είμαι πάρα πολύ σίγουρος και αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε. Έχουμε δώσει και άλλες μάχες στο παρελθόν και τα έχουμε καταφέρει. Είμαι σίγουρος και ότι σήμερα θα τα καταφέρουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συνεργασία μας. Και για άλλη μια φορά, να είστε βέβαιοι, θα κάνουμε τα πάντα για να στηρίξουμε τον κλάδο και στην Αθήνα και όπου άλλο το επιθυμούν σε όλη την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Γιώργο. Να κάνουμε μια ενημέρωση σε όσους μας παρακολουθούν. Τώρα, την εικόνα μου δεν τη βλέπουν πολύ. Φαίνεται ο κορονοϊός χτύπησε και το κομπιούτερ μου. Θα έχουμε 4-5 θεματικές ενότητες.
Σε κάθε θεματική ενότητα θα αναφερθούμε ιδιαιτέρως σε ερωτήματα που αφορούν τον ασφαλιστικό κλάδο και ταυτόχρονα θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο μέγιστο αριθμό των ερωτήσεων που θα έρχεται μέσω του chat. Τώρα ο λόγος λοιπόν στον Δημήτρη τον Γαβαλάκη, τον Γενικό Γραμματέα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Ευχαριστώ Γιώργο, ευχαριστώ Πρόεδρε που έτσι και το σκάλυψες μεγάλο μέρος των θεμάτων και σε ευχαριστώ και για τα πολύ καλά λόγια. Όλοι μαζί άλλωστε είμαστε σε αυτή τη μάχη και όλοι μαζί νομίζω ότι έχουμε καταφέρει σημαντικά πράγματα. Επειδή ακριβώς κάλυψε ένα εύρος, θα προσθέσω μόνο 2-3, ένα μεγάλο εύρος των θεμάτων, 2-3 σημεία. Επαναπιστοποίηση ως ενημέρωση, πριν πούμε στα θέματα της επικαιρότητας και των μέτρων στήριξης κυβέρνησης, επαναπιστοποίησης, όποιος έχει υπόλοιπο, είναι ξεκάθαρη πράξη νομοθετικού περιεχομένου, που με την προσπάθειά μας έγινε, μπορεί να, μέχρι τις 30 Ιουνίου να καλύψει αυτές τις ώρες και βέβαια μέχρι τις 30 Ιουνίου να τα υποβάλει όλα αυτά στο επιμελητήριό του, για να μπορεί να μην έχει πρόβλημα με την άδειά του. Οι άδειες, όπως όλοι ξέρετε, ανανεώνονται μέχρι 36, για όποιον δεν πρόλαβε. Βεβαίως, πάντα η παράκλησή μας είναι όποιος μπορεί να ενεργοποιήσει τη διαδικασία υποβολής στο επιμελητήριο της Αθήνας. Τα κάνουμε όλα ηλεκτρονικά. Όλα μπορούν να γίνουν από το σπίτι και από το κινητό του ακόμα ενός συναδέλφου. Άρα, καλό είναι να μην περιμένει 39 και βέβαια, σίγουρα, όπως και προσφάτως ξαναείπαμε, να ενημερώνει ετησίως το μητρό του με το συμβόλαιο αστικής του ευθύνης. Και άρα, όποιος έχει λήξει το συμβόλαιό του, πρέπει να το υποβάλει. Να θυμίσω σε αυτό ότι είναι και πολύ χρήσιμο να κατεβάσετε στο κινητό σας τηλέφωνο το application του Επιμελητηρίου Αθηνών. Διότι όχι μόνο μέσα από αυτό μπορεί να έχετε άμεση πρόσβαση όπου και να βρίσκεστε για όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε, για τις άδειές σας, για τις διαδικασίες υποβολής, αλλά παίρνετε και ανά κάποιες ημέρες κρίσιμες ειδοποιήσεις και για τα τώρα θέματα, τα σημαντικά θέματα που έχουμε της επικαιρότητας, που γρήγορα σας δίνουν την είδηση που σας ενδιαφέρει και σε εσάς, αλλά βέβαια και σε όλους τους επαγγελματίες του κλάδου που υποστηρίζουμε στο Επιμελητήριο της Αθήνας. Και φυσικά αυτό, παρότι μπορεί κάποιος να μην είναι μέλος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, μπορεί να το κατεβάσει παίρνοντας μια επιπρόσθετη πληροφορία. Άρα λοιπόν συνοψίζουμε ότι αυτά αφορούν τα διαδικαστικά. Έχουμε πολλά θέματα να δούμε σήμερα, έχουμε κάνει πολλή δουλειά και θέλω να πω σε όλους τους συνεργάτες του Επιμελητηρίου και εγώ με τη σειρά μου, ας είναι επανάληψη αυτού που είπε ο Πρόεδρος, αλλά το αξίζουν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον κόπο και την προσπάθεια που κάνουν και στον Γιώργο Φλωράκη και σε όλους τους ειδικούς συνεργάτες του Επιμελητηρίου και τους παρόντες αλλά και τους υπόλοιπους που είναι από πίσω, όπως και σε όλη τη δημοσιογραφική ομάδα, γιατί πραγματικά αυτό που συμβαίνει είναι πρωτόγνωρο και η δουλειά που χρειάζεται από πίσω είναι τεράστιες εργατοώρες και πολλές φορές σε θυσία επαγγελματικών και άλλων επιλογών που έχει ο κάθε επαγγελματίας. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε τη διαδικασία των απαντήσεων. Έχουμε ήδη κάνει μια δουλειά, έχουμε μαζέψει τα ερωτήματα που στείλατε από χτες, σύν ό,τι ερωτήματα βρήκαμε οπουδήποτε έχει υποβάλει κάποιος από εσάς. Και έτσι οι συνάδελφοί μας είναι, οι ειδικοί συνεργάτες μας είναι έτοιμοι να δώσουν μια πρώτη απάντηση σε όλα αυτά και ταυτόχρονα παρακολουθούμε συνέχεια και τα SMS που στέλνετε, τα μηνύματα στο chat που στέλνετε, ώστε να μπορέσουμε σε δεύτερο γύρο να τα καλύψουμε και αυτά. Και όπως είπε και ο Πρόεδρος, ό,τι και να μείνει κενό, θα το αποστείλουμε μετά και με αναρτήσεις αλλά και με ειδικό οδηγό που επίσης ετοιμάζουμε, που θα έχει όλες τις απαντήσεις, ειδικά για τον κλάδο μας και θα είναι στον αέρα από Δευτέρα. Άρα νομίζω ότι θα μπορέσουμε να καλύψουμε, να μην μείνει κανένα κενό σε κανένα συναδελφό μας. Γιώργο. Το πρώτο θέμα που θα ξεκινήσουμε είναι αυτό που απασχολεί και τον περισσότερο κόσμο, είναι τα 800 ευρώ σε αυτοαπασχολούμενους. Θα αναφέρω, αναφερόμενος στις ερωτήσεις, πριν θα κάνουν μια εισήγηση επί του θέματος, μάλλον να ξεκινήσουμε με την εισήγηση. Ποιος θα ξεκινήσει, η Σουζάνα Κλιμεντίδη, για το ζήτημα των 800. Καταρχάς, πριν από αυτό θα μου επιτρέψετε να πω δύο ειδήσεις που είναι πολύ πρόσφατες. Η μία έχει να κάνει με την εισπρακτέα προκαταβολή που ήδη ο Πρόεδρος μας είπε. Έχει ήδη δοθεί η παράταση για 21 Τετάρτου, σύμφωνα και με την μαχητική πραγματικά διεκδίκηση που έκανε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Και θα περιμένουμε τη σχετική ποινική, το δελτίο τύπου το έχουμε από σήμερα στα χέρια μας. Και πέραν αυτού προλίγου υπήρξε και σχετική εγκύκλειος από το Κέντρο Ίσπραξης, Αναγκαστικής Ίσπραξης Οφειλών, από το γνωστό σε όλους μας και ΑΟ, το οποίο δίνει αναστολή για την ίσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών στους ελεύθερους επαγγελματίες, το οποίο είναι σημαντικό για τη μερίδα των ανθρώπων που αποτελούν και μέλη μας, είναι αυτοαπασχολούμενοι με δική τους ατομική, θα λέγαμε, επιχείρηση ή ελεύθεροι επαγγελματίες και έχουν το άγχος τι θα γίνει με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Αφού λοιπόν πω αυτά τα δύο, τα οποία είναι πραγματικά ειδήσεις πολύ πρόσφατες, επιβεβαιωμένες φυσικά και με σχετική εγκύκλιο που έχει βγει σήμερα από το ΚΑΟ και για την προείσπραξη
για την επιστρεπτέα προκαταβολή, όπως την λέμε, ήδη έχει υπάρξει δελτίο του Υπουργείου Οικονομικών που το επιβεβαιώνει. Να τονίσω ότι το επαγγελματικό επιμελητήριο έχει υπάρξει δίπλα σε όλους τους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους αυτών, αλλά και τις επιχειρήσεις. Όλα τα ερωτήματα που μας θέτετε στην σχετική σελίδα του Επιμελητηρίου Αθηνών και μάλιστα και πολλά, θα λέγαμε, πολλές διαμαρτυρίες που είναι λογικές. Το επαγγελματικό επιμελητήριο λαμβάνει με έρημνα και πραγματικά διεκδικεί την επίλυση αυτών. Παραδείγματος χάρη, η σπρακτέα προκαταβολή είναι ένα βασικό θέμα, όπως και η μεταχρονολόγηση των επιταγών που το επαγγελματικό επιμελητήριο ήταν μπροστά. Άλλα θέματα, όπως αυτό με το ΦΠΑ, που απασχολούν πολλούς ασφαλιστές, πριν πάμε στα 800 ευρώ, γιατί είναι καθοριστικό και αφορά στην ουσία την πλειοψηφία των ερωτημάτων μας. Τι γίνεται με τους διαμεσολαβητές ασφάλισης, οι οποίοι απαλλάσσονται από το ΦΠΑ. Και επομένως είναι ένα μεγάλο θέμα τι θα γίνει, αν θα πάρουν τα 800 ευρώ καταρχάς και αν θα πάρουν και την επιστρεπτέα προκαταβολή. Έχουν ήδη τεθεί συγκεκριμένα ερωτήματα από το επαγγελματικό επιμελητήριο για τα θέματα αυτά και αναμένουμε και άμεση επίλυση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα των 800 ευρώ, το οποίο με τους αξιόλογους συναδέλφους θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε, είναι η αλήθεια ότι παρατηρείται μία, θα λέγαμε, μαζική αγωνία όλων για το τι θα γίνει με αυτή την αποζημίωση ειδικού σκοπού που αποτελεί για πολλούς, θα λέγαμε, το μοναδικό εισόδημα που έχουν να προσμένουν για τις επόμενες ημέρες. Το βασικό θέμα που αντιμετωπίζουμε εδώ, διότι να τονίσουμε ότι οι διαμεσολαβητές ασφαλιών στην ουσία συμπεριλήφθησαν στην κατηγορία των πληττόμενων ΚΑΔ μετά από την πραγματικά, θα λέγαμε, δυναμική διεκδίκηση του επαγγελματικού επιμελητηρίου και ανήκουν στο πλαίσιο 2, όπως θα έχουν δει να αναφέρονται και να συμπεριλαμβάνονται. Επομένως, από εδώ και πέρα θα κατορθώσουν να κάνουν τις αιτήσεις για να λάβουν τα 800 ευρώ. Δεν είναι στην κατηγορία εκείνων που είχαν μπει 30 Μαρτίου, που ήταν μόνο κατά βάση επιχειρήσεις που είχαν κλείσει με κρατική εντολή και ούτω καθεξής. Το κρίσιμο είναι και περιμένουμε, όπως τονίζω, άμεση διεκδίκηση μετά και από τις δυναμικές ενέργειες που έχει λάβει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, αν οι διαμεσολαβητές ασφαλιών, οι οποίοι απαλλάσσονται από το ΦΠΑ, θα αντιμετωπίσουν θέμα ή όχι στην καταβολή των 800 ευρώ της αποζημίωσης του ειδικού σκοπού. Με βάση την νομική ερμηνεία και την πραγματική ερμηνεία των διατάξεων, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Ωστόσο, εμείς για να είμαστε σίγουροι ότι εσείς δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα, έχουμε ζητήσει και σχετική διευκρίνηση από το Υπουργείο για να κατοχυρώσουμε με κάθε θεσμικό τρόπο τα δικαιώματά σας. Στην περίπτωση λοιπόν που ξεκινήσει κανονικά η πλατφόρμα για να μπορείτε να πάρετε τα 800 ευρώ που δικαιούστε με συγκεκριμένο τρόπο και με συγκεκριμένες συνθήκες που θα τους αναλύσουμε μαζί με τους συναδέλφους, να ξέρετε οποιοδήποτε πρόβλημα και να αντιμετωπίσετε, το επαγγελματικό επιμελητήριο είναι δίπλα σας. Εμείς ως ειδικοί απαντάμε πραγματικά 24 ώρες την ημέρα και 7 φορές μέρες την εβδομάδα. Θέλω και σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, γιατί πραγματικά γίνεται μια υπεράνθρωπη προσπάθεια στο κομμάτι αυτό. Επομένως, θα είμαστε δίπλα σας βήμα-βήμα σε κάθε ειδικό σημείο που χρειαστείτε οποιαδήποτε καθοδήγηση. Δεν ξέρω ποιος από τους δύο συναδέλφους θέλει να δώσει την δική του, θα έλεγα, παρουσία για το κομμάτι των 800 ευρώ σε ό,τι αφορά τις ειδικές προϋποθέσεις, για να μην μονοπολίσω εγώ τη συζήτηση. Δεν ξέρω, η Χριστίνα ή ο Φράνκ. Να ξεκινήσω. Λοιπόν, πραγματικά το ότι ο ασφαλιστικός κλάδος μπήκε μέσα στο πλαίσιο των πληττόμενων επιχειρήσεων ήταν μία αγωνία την οποία την είχαμε από την πρώτη στιγμή. Αυτή και την εισπράξαμε. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι όλοι ότι μας ζητάτε, μιας και είμαστε όλοι ασφαλιστές εδώ και είναι η ειδική κατηγορία, το πώς θα μπείτε στη διαδικασία. Να πω ότι η διαδικασία θα ανοίξει με βάση τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του Πιτσιλή, του διοικητή μάλλον, της ΑΔΕ, σε πλατφόρμα που θα ανήκει στο Τάξης, εκεί που μπαίνουμε και στο Τάξης, και θα μπορούμε να κάνουμε τα αιτήματά μας. Αυτή η πλατφόρμα δεν έχει ανοίξει ακόμα και δεν έχει ανοίξει γιατί ακόμα, από ό,τι φαίνεται, συμπληρώνονται και με βάση τα αιτήματα τα οποία κάνουμε και εμείς σαν επαγγελματικό επιμελητήριο, να μπουν πάρα πολλές κατηγορίες, όπως είναι οι εταιρείες, γιατί τα περισσότερα ερωτήματα είναι για εταιρείες οι οποίες συμμετέχουμε και πόσοι από τους εταίρους θα πάρουν. Εμείς λοιπόν έχουμε τηθεί, έχουμε καταγράψει όλα τα ερωτήματά σας και προσπαθούμε να μπουν όσες περισσότερες κατηγορίες μέσα σαν δικαιούχοι και να πάρουν τα 800 ευρώ.
Είναι μεγάλη επιτυχία ότι μπήκε ο κωδικός αριθμός δραστηριότητας και μπήκε στο σύνολο όλων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Δεν μπήκαν αυτοί που είχαν κωδικό σαν ασφαλιστικές εταιρείες. Τα λάθη τα οποία μπορεί να έχουν κάποιος, δηλαδή αν είχε δευτερεύοντα κωδικό δραστηριότητας, πάλι και αυτός αν τα έσοδα πηγαίνει από εκεί. Αυτά είναι τα κέρια ερωτήματα τα οποία συνήθως μας μεταφέρουν. Το σίγουρο όμως είναι ότι το σύνολο του κλάδου θα λάβει το επίδομα και έχει πάρει και όλα τα υπόλοιπα ωφελήματα που έχουν οι πληττόμενοι κλάδοι. Αυτό είναι μία μάχη που έδωσε το επαγγελματικό επιμελητήριο και εμείς σαν σύμβουλοι ήμασταν δίπλα να υποστηρίξουμε όλη αυτή την κατάσταση. Εγώ να σταματήσω εκεί, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε, τουλάχιστον για τα 800 ευρώ νομίζω ότι αυτό είναι υπεραρκετό κάθε περίπτωση που αντιμετωπίζουμε και ό,τι μας στέλνετε στο email, στο φορολογία και στο νομικά ΕΑ, πραγματικά έχουμε απαντήσει πάνω από 3.000 ερωτήματα όλων των μελών του επιμελητηρίου, τουλάχιστον στο φορολογικό τομέα και άλλα τόσα πιστεύω στο νομικό τομέα. Θα είμαστε και σε αυτό το δύσκολο έργο μαζί σας. Ό,τι θέλετε μας το στέλνετε. Η καθυστέρηση είναι ολιγόρη, να πω, στα ερωτήματα, γιατί η ομάδα η οποία που έχει φτιαχτεί είναι πραγματικά άνθρωποι που υποστηρίζουν τον κλάδο. Αυτό από μένα. Ωραία. Η Χριστίνα, μια πρωτοποθέτηση, αν θέλει, για τα 800 ευρώ. Καλησπέρα σας και από μένα. Να πω ότι και για μένα είναι μεγάλη τιμή το ότι το επαγγελματικό επιμελητήριο με έχει κοντά του για να στηρίξουμε όλη αυτή την προσπάθεια, ειδικά σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Να πούμε ότι το κομμάτι των ερωτημάτων είμαστε όλοι δίπλα στο επαγγελματικό επιμελητήριο, στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, αλλά και σε όλους τους κλάδους, προκειμένου να μπορέσουν να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα που αυτή τη στιγμή αφορούν θέματα που θα δώσουν την επιβίωση στις επιχειρήσεις. Σε σχέση με το κομμάτι των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, ήταν τεράστια επιτυχία για το επιμελητήριο το γεγονός ότι εντάχθηκαν και εντάχθηκαν σχετικά νωρίς και καθώς και για όλα τα υπόλοιπα ευεργετήματα. Σε αυτά που ανέφερε ο κύριος Μίερ, ήταν λίγο πιο πρακτικά. Θέλω απλώς να προσθέσω και να πούμε ότι θα είναι πολύ σημαντικό να δούμε και τι θα γίνει στις περιπτώσεις που ενταχθούν οι εταιρείες και οι έτεροι αυτών, τι θα γίνει και με τα προσωπικά τους θέματα. Δηλαδή, όταν ένας έτερος λύσει το θέμα το ότι πλήττεται η επιχείρησή του, δεν μένει εκεί το πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα και στην προσωπική του οικία, στο ενίκιο αυτής, στις προσωπικές του ασφαλιστικές φορές, στα προσωπικά του φορολογικά ζητήματα. Οπότε είναι θέματα τα οποία τα παρακολουθούμε. Είμαστε δίπλα σας. Σε κάθε περίπτωση θα έχετε άμεση ενημέρωση από εμάς για ό,τι νέο προκύπτει και θέλω να γνωρίζουν όλοι όσοι μας παρακολουθούν ότι ο πρόεδρος και όλο το υπόλοιπο επιτελείο του επιμελητηρίου θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους προκειμένου να τα πετύχουμε και να τα τελικά να είναι μέσα στις επόμενες εγκυκλίους και στις πράξεις που περιμένουμε. Επειδή τυχαίνει και προσωπικά και εγώ ασχολούμαι στον κλάδο και τα ερωτήματα και από όλους τους συναδέλφους που μιλώ και εγώ έχουν να κάνουν με το κομμάτι της αίτησης, να μην μπερδευόμαστε ότι σχετικά με τα 800 ευρώ και με τα 600 ευρώ που αφορά τους επιστήμονες, οι ασφαλιστές και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές δικαιούνται το κομμάτι των 800 ευρώ. Δεν έχει σχέση το κομμάτι του voucher και της κατάρτισης των επιστημόνων με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και με τις εταιρείες που έχουν τους CAD που πλήττονται και ανήκουν στη διαδικασία για την αίτηση αυτή. Αυτά να συνεχίσουμε τις ερωτήσεις, να βοηθήσουμε τον κόσμο. Ωραία. Να το κάνουμε λίγο πιο πρακτικό μετά και ναι, αυτό βέβαια και εγώ μερικές ερωτήσεις για να ακούσουν οι άνθρωποι. Και ό,τι αφορά, ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το ειδικό επίδομα, την ειδική θα λέγαμε αποζημίωση των 800 ευρώ. Καταρχάς, θα πρέπει να γίνει απόλυτα σαφές ποιοι είναι οι δικαιούχοι του ΟΣΑΝΟ επιδόματος. Εν συνεχεία, θα πρέπει να γίνει αντιληπτό τι καλύπτει το επίδομα αυτό και για ποιο χρονικό διάστημα. Και το τρίτο βασικό σημείο, αυτό το είπε ήδη βέβαια ο εξαίρετος
συνεργάτης ο Θράσος, ότι θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι αυτή τη στιγμή για τους διαμεσολαβητές και για αυτούς που έχουν ενταχθεί σε πληττόμενους ΚΑΔ από τον Απρίλη, θα λέγαμε, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, θα λέγαμε, το ειδικό σύστημα στο ΕΡΓΑΝ, τουλάχιστον αυτή την ενημέρωση έχω, για να μπορούν να κάνουν την σχετική δήλωση. Σε ό,τι αφορά τους δικαιούχους, να τονίσουμε ότι τα 800 ευρώ τα δικαιούνται όχι μόνο εργαζόμενοι, που είναι αυτό που γνωρίζουμε οι πιο πολλοί, ακούμε για το ότι ο εργαζόμενος που δεν θα εργάζεται πια και θα είναι σε αναστολή σύμβαση θα παίρνει 800 ευρώ. Αυτό είναι το ένα. Ωστόσο, έχει γίνει πρόβλεψη ώστε αυτό το ειδικό επίδομα, αυτή την ειδική αποζημίωση, εξαιτίας πραγματικά της δυσκολίας που και τα νομικά πρόσωπα αντιμετωπίζουν, να δύναται να το λάβουν και ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ή ασδήποτε μορφής, σύμφωνα και με τις πρόσφατες διευκρινήσεις που έχουμε, αρκεί είτε να μην απασχολούν κανένα άτομο ως προσωπικό, είτε να απασχολούν από 1 έως 5 άτομα, είτε πολύ σημαντικό να μην είναι ανώνυμες εταιρείες. Αυτές είναι οι βασικές παράμετροι που πρέπει να έχουμε υπόψη μας για τους δικαιούχους και τα πολύ απλά στοιχεία που πρέπει να έχουν στο πρόσωπό τους, στη νομική τους υπόσταση, για να είναι δέκτες, να είναι αποδέκτες του ευεργετήματος των 800 ευρώ. Δεν γνωρίζω ποιος συνάδελφος θα ήθελε να ακολουθήσει και να πάμε στη χρονική ίσως διάρκεια του επιδόματος και του τι άλλο περιλαμβάνει. Χριστίνα μου, αν θες εσύ. Ναι, βεβαίως. Ζουζάννα, ανέφερες πολύ σωστά. Μιλάμε για άτομα τα οποία έχουν κάνει έναρξη εργασίας με τους ΚΑΔ αυτούς, τους οποίους έχει ανακοινώσει το Υπουργείο. Ευχαρίστω στα ερωτήματα, επειδή βλέπω διάφορους ΚΑΔ στον κάθε ένα ξεχωριστά, να μπούμε και να δώσουμε επιβεβαίωση αν είναι στους ΚΑΔ αυτούς που αναφέρονται και στην πράξη νομιστικού περιεχομένου. Να ξεκαθαρίσουμε ότι το επίδομα αφορά την αναστολή των 45 ημερών. Άρα, από την ημερομηνία την οποία θα μπορέσουμε να υποβάλουμε την αίτηση, έχοντας ελπίζουμε μια επιτέλους διευκρινισμένη απάντηση για το αν η ημερομηνία της αναστολής θα ξεκινά από την ημερομηνία που υποβάλλεται η αίτηση ή αν με κάποιο τρόπο, είτε μέσω των παρατηρήσεων, είτε μέσω του να συσχετίζεται με την ΑΠΗ ΔΕΛΤΑ για τους εργαζόμενους αυτό το κομμάτι, για να δούμε ποια είναι η πραγματική ημερομηνία αναστολής. Γνωρίζουμε όλοι ότι αυτή τη στιγμή λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση. Το ίδιο θεωρούμε ότι θα ακολουθήσει και για τους ασφαλιστές, αν δεν υπάρξει μια άμεση και έγκαιρη ενημέρωση από το Υπουργείο ότι τελικά δεν θα ακολουθήσει αυτό, τη διαδικασία. Αυτό αντιλαμβάνουμε ότι πρόβλημα θα δημιουργηθεί, καθώς οι ασφαλιστές ήδη από 1η Τετάρτου θεωρούνται επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως νομικά πρόσωπα, είτε ως εργαζόμενοι, και σε κάθε περίπτωση ακόμα δεν μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους, ενώ ο μήνας έχει 10 Απριλίου. Άρα το θεωρούμε δεδομένο και μέσα από τις πιέσεις που ασκούνται από όλους τους φορείς ότι αυτό θα αλλάξει. Άρα λοιπόν μιλάμε για ημερομηνία αναστολής 45 ημερών. Θεωρώ ότι θα είναι από την πραγματική ημέρα που συνέβη το γεγονός και όχι από την ημερομηνία της αίτησης. Και από εκεί και πέρα θα εξαρτηθεί το τι παράταση θα λάβουν τα μέτρα και για πόσο καιρό θα υπάρχει το ζήτημα του κορονοϊού και εν ώψη αυτού και η προστασία αντίστοιχη των επιχειρήσεων σε σχέση με την αναστολή. Ωραία. Εδώ μου επιτρέπετε μια μικρή παρέμβαση δική μου και με διορθώνετε σε αυτά σε ό,τι πω και να βάλω και δύο πιο μικρής εμβέλειας ερωτήματα, μου επιτρέπετε. Πρώτον, επειδή το βλέπω στα μηνύματα, μιλάμε συνήθως για ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, επειδή εκεί εντάσσονται σε αυτή την ομπρέλα και οι ασφαλιστικοί πράκτορες και οι μεσίτες ασφαλίσεων και οι συντενιστές. Άρα και γι' αυτό και ο ΚΑΔ που έχει μπει είναι ο κεντρικός ΚΑΔ της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Έχουμε τα ερωτήματα που θα ήθελα την απάντησή σας για να βοηθήσω. Αν επηρεάζει πια, αν έχει έδρα το σπίτι του ένας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής. Έχουμε το ερώτημα, το καλύψατε αν έχει, δεν έχει υπάλληλο, αλλά το καλύψατε ότι αν δεν έχει υπάλληλο δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, είναι από 0 έως 5. Έχουμε κάποιους συναδέλφους που έχουν κάποιους παλιούς ΚΑΔ, εκεί ίσως πρέπει να απαντήσουμε εξατομικευμένα. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα αν επηρεάζει η σχέση εργασίας που έχει με μια ασφαλιστική εταιρεία το επίδομά του, δηλαδή αν έχει αποκλειστική σύμβαση συνεργασίας. Θα πω ότι φαντάζομαι ότι δεν επηρεάζει, γιατί αυτό είναι συμβατική του σχέση, δεν έχει να κάνει με το, αλλά θα με διορθώσετε εσείς ως ειδικοί. Επίσης, έχουμε ένα ερώτημα, αν κάποιος έχει ταυτόχρονα και μισθωτή εργασία. Υπάρχουν άνθρωποι στον κλάδο μας που είναι και υπάλληλοι και αυτοαπασχολούμενοι κανονικά, αν αυτοί το δικαιούνται και αν επηρεάζεται ή όχι το ότι έχουν μισθωτή εργασία. Και επίσης, πώς λειτουργεί σε περίπτωση που υπάρχει και δευτερεύουσα δραστηριότητα. Άλλη ή αντίστροφα, η ασφαλιστική διαμεσολάβηση είναι δευτερεύουσα δραστηριότητα. Σε αυτά μπορούμε να έχουμε και μια συνοπτική απάντηση.
Σουζάν, αν θες, ή όποιος ο Θράσου. Θα ξεκινήσω εγώ για το θέμα της παράλληλης απασχόλησης κάποιου ως μισθωτού και ως αυτοαπασχολούμενου. Να τονίσουμε το εξής. Η ειδική αποζημίωση των 800 ευρώ λαμβάνεται άπαξ από κάθε πρόσωπο. Δηλαδή, είτε θα τη λάβει σαν π.χ. αυτοαπασχολούμενος που είναι στους πληττόμενους κάδους και τη δικαιούται, είτε θα τη λάβει από τη μισθωτή του σχέση. Το ίδιο ισχύει αν, παραδείγματος χάρη, ή το ένας εργαζόμενος ο οποίος απασχολείται σε περισσότερες από μία εταιρείες. Πάλι θα την ελάμβανε μία φορά. Να τονίσουμε ότι η συγκεκριμένη αποζημίωση ειδικού σκοπού, το ποσό των 800 ευρώ, είναι ένα βοήθημα ακατάσχετο, έκτακτης, θα λέγαμε, φύσεως και προελεύσεως, και γι' αυτό ορίζεται ότι δίνεται μία φορά άπαξ ανά εταιρεία ή που το δικαιούται, ή άπαξ ανά εργαζόμενο που το δικαιούται ή ανά αυτοαπασχολούμενο. Θέλω να το πω αυτό, διότι δεν σημαίνει ότι αν εγώ εντάσσομαι με περισσότερους από έναν τρόπο σε αντίστοιχους ΚΑΔ ή σε αντίστοιχες, θα λέγαμε, κατηγορίες, χαρακτηριστικό παράδειγμα, είμαι μισθωτός, αλλά είμαι και αυτοαπασχολούμενος, που νομίζω είναι και κάτι συχνό φαινόμενο και στον δικό σας κλάδο, κύριε Γαβαλάκη, θα το λάβω δύο φορές. Θα επιλέξω από πού θα το λάβω. Το λέγω διότι μας ρωτούν πολλοί, πραγματικά, οι οποίοι θεωρούν ότι μπορούν να το λάβουν παραπάνω από μία φορές, ανάλογα με την απασχόλησή τους, την πολυμερή, θα λέγαμε, ή πολυσχεδή απασχόληση τους. Δυστυχώς δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Ή ακριβώς επειδή είναι ένα έκτακτο επίδομα ειδικού σκοπού, δίδεται μία φορά. Να πω πριν δώσω και στο Θράσο να μας απαντήσει δύο πραγματάκια, να καλωσορίσω. Έχουμε φτάσει, νομίζω, κοντά στους 900 που μας παρακολουθούν και μάλιστα από όλη την Ελλάδα, από ό,τι βλέπω από τα μηνύματα, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζουμε να είμαστε πραγματικά χρήσιμοι στις απορίες τους. Θράσο, να ρωτήσω, έχει σημασία πότε έκανε κάποιος την έναρξή του, έχει σημασία αν είχε πέρυσι μικρό ή μεγάλο εισόδημα, επηρεάζει κάτι τα 800 ευρώ από όλα αυτά, και ό,τι άλλο θες να προσθέσεις εσύ. Λοιπόν, να πούμε ότι δεν επηρεάζει. Είναι, το ποσό αυτό θα το πάρουν όλοι οι ασφαλιστικοί διαμεσολάβητες, άσχετα αν έχουν ατομική επιχείρηση ή αν έχουν εταιρεία. Είναι 800 ευρώ, είναι ειδικό βοήθημα, όπως είπε η Σουζάνα, και είναι ακατάσχετο. Να πούμε ότι η έναρξη εργασιών δεν παίζει κανένα ρόλο. Έχουμε κάποιο θέμα, βέβαια, σε σχέση με όλες τις παρατάσεις που δίνονται και τα επιδόματα που γίνονται. Να πω ότι αν κάποιος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής έχει και δεύτερη επιστημονική, όπως τη λέμε, όχι ότι η δική μας δεν είναι επιστημονική δραστηριότητα, έχει και δεύτερη δραστηριότητα, δηλαδή είναι ερευνητής, είναι σύμβουλος, είναι εκπαιδευτής, είναι καθηγητής, είναι λογιστής, είναι οικονομολόγος, αυτός δικαιούται και το έξτρα επίδομα, τα 600 ευρώ, το εκπαιδευτικό το οποίο λέγεται. Ο κύριος ΚΑΔ δεν παίζει ρόλο, αρκεί τα έσοδα να είναι από αυτή τη δραστηριότητα. Οι ΚΑΔ οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί από τα προεδρικά διατάγματα, έτσι, από τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Ως πληττόμενοι, όλοι αυτοί εντάσσονται μέσα. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές είναι όλη η κατηγορία των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μέσα και είναι όλες οι υποκατηγορίες, γιατί αυτές πηγαίνουν κλιμακωτά. Άσχετα του τι έχει δηλώσει λοιπόν ο άλλος, εμείς έχουμε φροντίσει όλη η κατηγορία να πηγαίνει μέσα στο επίδομα. Αυτό θα το δούμε σύντομα, μόλις ανοίξει και η βάση από την ΑΔΕ, θα αποσβέσουμε και τα προβλήματα, γιατί το βλέπουμε στους άλλους κλάδους που τώρα κάνουμε ή στις επιχειρήσεις που έχουν εργαζόμενους, που βλέπουμε ότι σταδιακά μπαίνουν οι πάντες. Άρα να μην έχουμε άγχος γι' αυτό, από τη στιγμή που έχουμε κύρια δραστηριότητα ή αν έχουμε και δευτερεύουσα δραστηριότητα στους επιστημονικούς κλάδους, τα παίρνουμε τα επιδόματα. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Όπως επίσης, και να δώσω έτσι και στη Χριστίνα το λόγο, αν έχει κάτι ακόμα να συμπληρώσει πριν ολοκληρώσουμε για τα 800 ευρώ. Όπως επίσης, αν μπορεί να μας διευκρινίσει, επειδή το βλέπω σε διάφορα ερωτήματα και συμβαίνει στον κλάδο μας, τι συμβαίνει κάποιος να είναι και ατομική επιχείρηση, αλλά είναι και εταίρος σε μια ΕΕ ή σε μια ΜΕ. Να διευκρινίσουμε ίσως άλλη μια φορά,
πώς δικαιούται 800 ευρώ, αν τα δικαιούται δηλαδή και σαν ατομική επιχείρηση και αντίστοιχα η εταιρεία τα δικαιούται ως νομικό πρόσωπο και ό,τι άλλο τελευταίο θέλει Χριστίνα να προσθέσει για αυτό το τομέα. Με προλάβατε, ακριβώς αυτό ήθελα να συμπληρώσω, ότι το γεγονός της αίτησης συμβαίνει με βάση το άφημί μας. Άρα σε κάθε περίπτωση, αν κάποιος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής έχει μια ενεργή ατομική επιχείρηση και έχει ταυτόχρονα και συνεταιρισμό σε οποιαδήποτε νομική μορφή εκτός από τις ανώνυμες εταιρείες, τότε φυσικά θα μπορούν να υποβληθούν δύο ξεχωριστές αιτήσεις. Απλώς πάντα έχοντας στο μυαλό μας ότι το γεγονός της αίτησης που θα συμβεί και θα αφορά το άφημί του νομικού προσώπου δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα με ποιο κριτήριο θα δοθεί και πώς θα μοιραστεί ή αν θα δοθεί μεμονωμένα σε έναν από τους εταίρους. Ακόμη στην περίπτωση που κάποιος είναι εργαζόμενος σε εταιρεία που ανήκει στον ασφαλιστικό κλάδο και πλήττεται, εάν τυχόν παράλληλα ασκεί έμιστη εργασία και σε άλλη επιχείρηση η οποία δεν πλήττεται, τότε και μόνο τότε δεν θα είναι δικαιούχος των 800 ευρώ για τον εργαζόμενο, μιλάμε, που ασκεί παράλληλα έμιστη σχέση με δύο επιχειρήσεις. Η μία τυχαία να είναι στον ασφαλιστικό κλάδο και να πλήττεται, και η άλλη, αν δεν εντάσσεται στον ΚΑΔ και εργάζεται κανονικά, τότε δεν θα μπορεί να τύχει του επιδόματος. Ωραία. Και πριν να αλλάξουμε, δεν ξέρω τι λέει ο Γιώργος, να αλλάξουμε ενότητα, να πω δύο πράγματα που βλέπω τρέχοντας τα μηνύματα, ότι μας ρωτούν συνάδελφοι αν έχει να κάνει με το αν ταυτόχρονα συνεχίζουν να λειτουργούν. Προφανώς στο δεύτερο πλαίσιο στήριξη και με διορθώνεται, οι άνθρωποι είναι ανοιχτές οι επιχειρήσεις τους. Ο επαγγελματίας αστικός διαμεσολαβητής συνεχίζει να λειτουργεί και να δουλεύει και να εργάζεται και να παράγει εισόδημα. Και το επίδομα προφανώς έρχεται να καλύψει τις απώλειες και τις ζημιές που θα έχει, όχι να σταματήσει την εργασία του. Και μας ζητούν άλλη μια φορά να εξηγήσουμε τι περιμένουμε σε σχέση με το ξεκαθάρισμα της μηδενικής δήλωσης ΦΠΑ. Θέλει να το πούμε άλλη μια φορά για να περάσουμε σε άλλη ενότητα, γιατί βλέπω ότι το μας ρωτούν. Αυτό είναι ένα βασικό θέμα και έχουν δίκιο και το ρωτούν, διότι ιδίως ο κλάδος σας, όπως και ορισμένοι άλλοι κλάδοι, παραδείγματος χάρη τα πρακτορία, ο ΠΑΠ και ούτω καθεξής, είναι στην ουσία απαλλάσσονται από το ΦΠΑ, είναι δηλαδή ειδικού καθεστώτος, αν το λέω σωστά, οι φοροτεχνικοί να με διορθώσουν, σε ό,τι αφορά το θέμα του ΦΠΑ. Έτσι, όπως είναι η διατύπωση, θα λέγαμε, της διάταξης, δημιουργεί μία ανησυχία. Αν όσοι απαλλάσσονται, αλλά έχουν τζίρο, διότι οι διαμεσολαβητές ασφαλιών έχουν τζίρο, έχουν κανονικά δραστηριότητα οικονομική, αλλά απλά απαλλάσσονται από το ΦΠΑ. Αν αυτοί θα είναι δεκτικοί λόγω της, θα λέγαμε λίγο, της περίεργης διατύπωσης της σχετικής ΠΝΠ. Να τονίσουμε όμως ότι επειδή ο σκοπός της ΠΝΠ ήταν, της πράξης νομοθετικού περιεχομένου ήταν, να μπορούν να πάρουν τα 800 ευρώ και ταυτόχρονα να είναι αποδέκτες του ευεργετήματος της εισπρακτείας προκαταβολής, για την οποία θα μιλήσουμε μετά, οι εταιρείες που είναι ενεργές, δηλαδή οι εταιρείες που κάνουν τζίρο, ή οι ατομικές επιχειρήσεις που έχουν τζίρο, ή οι ελεύθεροι επαγγελματίες που υπάρχουν και έχουν, θα λέγαμε, μία δραστηριότητα. Γι' αυτό και έθεσαν ως κριτήριο το μηδενικό ΦΠΑ. Εδώ όμως είναι ειδική περίπτωση, διότι μιλάμε για, στην ουσία, δραστηριότητες για είτε ατομικές επιχειρήσεις είτε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται κανονικά. Έχουν τζίρο, απλά απαλλάσσονται από το ΦΠΑ. Γι' αυτό και ως επαγγελματικό επιμελητήριο, με πρωτοβουλία και του Προέδρου μας, έχουμε ζητήσει την ειδική διευκρίνηση εκείνη, που πρακτικά θα λέγει, θα λέγαμε, τα αυτονόητα και θα κάνει την πραγματική διάκριση. Γιατί είναι πραγματική διάκριση ανάμεσα σε αυτούς που απαλλάσσονται από το καθεστώτος ΦΠΑ και σε αυτούς που όντως έχουν μηδενικό ΦΠΑ, που δεν είναι και πολύ ορθή έννοια μηδενικό ΦΠΑ. Απλά και μόνο για να δούμε ποιοι είναι αποδέκτες του συγκεκριμένου ευεργετήματος. Ευελπιστώ όμως ότι θα λυθεί, διότι θα έλεγα ότι άλλωστε ήταν πραγματικά μια πολύ άνηση και άδικη μεταχείριση, που δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει πρόβλημα με αυτή. Και η ενημέρωση που έχω καταλήξει σε αυτό. Πολύ ωραία. Νομίζετε ότι μπορούμε να περάσουμε, γιατί έχουμε άλλες 3-4 κατηγορίες, να περάσουμε στην επόμενη κατηγορία, να δούμε, επειδή. Ναι, Γιώργο μου. Δημήτρη, θα έλεγα να δούμε με τα ενίκια, που είναι ένα μικρό θέμα, κατά Βεβαίως. Πόσο τα ασφαλιστικά πρακτορία. Βεβαίως. Οι ερωτήσεις είναι κατά πόσο δικαιούνται τα ασφαλιστικά πρακτορία το σχετικό προνόμιο, αν ναι, από πότε, με ποιες προϋποθέσεις και αν έχω και ένα υποκατάστημα, τι ισχύει σε αυτή την περίπτωση. Ωραία. Θράσος, Χριστίνα, ποιος κρίνει. Να απαντήσω εγώ. Βεβαίως. Λοιπόν, καταρχήν, το επίδομα είναι ένα. Για το σύνολο των ενοικίων το οποίο καταβάλει η επιχείρηση, θα υπάρξει το ωφέλιμα,
η μείωση δηλαδή στο, από το 40%. Ακόμα και αν υπάρχουν υποκαταστήματα. Επίσης, να τονίσω ότι δεν παίζει κανένα ρόλο αν η έδρα της επιχείρησης είναι στα προηγούμενα που συζητήσαμε με τον Δημήτριο Καβαλάκη, αν η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε οικία. Δεν έχουμε καμία διαφορά. Άρα, νομίζω ότι εδώ είμαστε καλυμμένοι. Άρα, κεντρικά και υποκαταστήματα της ίδιας επιχείρησης παίρνουν το ωφέλημα της μείωσης του ενοικίου. Για τον Απρίλιο? Ναι, για τον Απρίλιο. Εννοείται. Όποιος έχει καταβάλει... Ως διευκρίνηση, το παρότρινα τη διευκρίνηση. Ναι, όποιος έχει καταβάλει το ενοίκιο, γιατί έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις που ουσιαστικά προκαταβάλουν τα ενοίκια βάσει κάποιες συμφωνίας ή με βάση το συμφωνητικό το οποίο έχουν, αυτοί θα απομειώσουν το ποσό σε συμφωνία με τον ιδιοκτήτη, έτσι κι αλλιώς οι ιδιοκτήτες θα έχουν απαλλαγές από αυτή τη μείωση του ενοικίου. Θα πρέπει να τον ενημερώσουν. Θα κάνω μία ερώτηση. Είναι κάποιος άλλος να συγγνώμη. Εγώ θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση γι' αυτό. Ο ελεύθερος επαγγελματίας έχει το ενοίκιο του σπιτιού του και ένα μέρος του σπιτιού τον νοικιάζει για επαγγελματική στέγη. Προφανώς σε συμφωνία με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Όταν λέμε λοιπόν ότι θα έχει μείωση του ενοικίου του κομματιού της επαγγελματικής στέγης, θα είναι για τα, να το πω για παράδειγμα να γίνω κατανοητός, το ενοίκιο του σπιτιού είναι 300 ευρώ και εκείνος τα 10 τετραγωνικά τα χρησιμοποιεί για την έδρα του. Το ενοίκιο λοιπόν θα μειωθεί για τα 300 ευρώ ή για το αναλογό κομμάτι που έχει δηλώσει στην εφορία ότι είναι η έδρα του? Γιώργο, έχει λυθεί αυτό. Να σου πω γιατί. Όλα τα επαγγελματικά μισθωτήρια ή ενάρξεις πλέον έχουν μπει στο τάξης και δηλώνονται. Άρα θα γίνει απομείωση στο σύνολο, άσχετα αν είναι κατοικία, άσχετα αν είναι οικία και άσχετα αν είναι επαγγελματικό. Άρα τα μισθωτήρια τα οποία έχουμε περάσει τώρα στο τάξης είναι όλα επαγγελματικά για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Δεν ξεχωρίζεται. Αν κάποιος έχει μείνει στο παλιό καθεστώς με υπεύθυνη δήλωση, είναι οικία. Άρα η έναρξη εργασιών θεωρείται ότι είναι επαγγελματική στέγη. Τώρα εκεί θα έχουμε κάποια προβλήματα με τους ιδιοκτήτες, αν δεν θέλουν να περιορίσουν. Γιατί δεν έχουν φτιάξει σωστά το μισθωτήριό τους. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο για τα ενοίκια πριν περάσουμε στην ενότητα, μια και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές είναι και εργοδότες. Υπάρχουν πρακτορία που έχουν εργαζόμενους και έχουμε ερωτήματα. Υπάρχει καταρχήν για τα ενοίκια κάτι που θέλει κάποιος να προσθέσει? Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε και να αναδείξουμε τα ερωτήματα που έχουμε για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές οι οποίοι έχουν εργαζόμενους, είναι νομικά πρόσωπα και έχουν εργαζόμενους. Και βέβαια οι ερωτήσεις είναι οι κλασικές, θα έλεγα, που έχετε ακούσει ήδη και από όλα τα άλλα επαγγέλματα. Μέχρι πότε μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του για να θέσει εργαζόμενος αναστολή? Αν τον θέσει σε αναστολή, αν δεν τον θέσει μέχρι τις 20 Απριλίου, νομίζω είναι η πρώτη προθεσμία, θα με διορθώσετε και θα το πείτε, αν μεταγενέστερα έχει πρόβλημα στη δουλειά του, αν μπορεί να το κάνει μεταγενέστερα. Και έχουμε και ένα ειδικό ερώτημα, αν ταυτόχρονα επηρεάζεται το ότι μπορεί να είναι ο υπάλληλός μου, να είναι σύζυγός μου ή άντρας ή γυναίκα. Τέλος, το γνωστό επίσης ερώτημα, έχω τόσα άτομα πλήρους απασχόλησης και τόσα μερικής απασχόλησης. Πώς λειτουργεί το όριο, πώς μπορώ να κάνω χρήση του δικαιώματος αναστολής? Χριστίνα, Σουζάνα, το μικρόφωνο σου μόνο μπορείς, Χριστίνα. Δεν σε ακούμε ακόμα, δεν σε ακούμε. Με ακούτε τώρα? Τώρα τέλεια, τέλεια. Πάμε. Σε σχέση λοιπόν με το δικαίωμα της αναστολής των ατόμων που είτε είναι ατομικές επιχειρήσεις, είτε είναι νομικά πρόσωπα και έχουν υπαλλήλους. Κάνοντας την αίτηση της αναστολής της επιχείρησης, μπορούμε να βάλουμε όσους από τους υπαλλήλους πραγματικά επιθυμούμε και πραγματικά βρίσκονται σε αναστολή εργασίας. Άρα, αν για παράδειγμα απασχολούμε 5 άτομα και τα 2 από τα 5 βρίσκονται σε αναστολή, αυτό θα δηλώσουμε κατά την υποβολή της αίτησης. Σε επόμενο χρόνο και αφού γίνει η αναστολή της επιχείρησης, εάν επιθυμούμε να βγάλουμε κάποιον από την αναστολή, σύμφωνα, μιλάμε πάντα επειδή ο ασφαλιστικός κλάδος ανήκει στο στάδιο 2 και εμείς τώρα πάμε με τα δεδομένα που έχουμε από το στάδιο 1, δίνουμε τη συμβουλή με βάση αυτά που ήδη είναι νομοθετημένα. Άρα λοιπόν, το στάδιο 1 ήδη προέβλεψε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα, αφού υλοποιηθούν οι πρώτες αιτήσεις, να μπορέσουν οι εργοδότες να μπουν και να αλλάξουν φυσικά μόνο για σοβαρούς λόγους
και για όσους υπάρχει επίταξη των επιχειρήσεων, τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αναστολή, είτε να δηλώσουν επιπλέον άτομα σε αναστολή, αν πραγματικά αυτά δεν εργάζονται. Στο κομμάτι των νομικών προσώπων και του αριθμού ατόμων που απασχολούν, να πούμε να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή τη στιγμή ισχύει ότι ανεξάρτητα από το αν είναι πλήρης απασχόλησης ή με σύμβαση ορισμένου χρόνου, μπορούν όσοι είναι μέχρι 5 εργαζόμενους να δικαιούνται και η επιχείρηση, είτε ατομική είτε νομική μορφή, εκτός από τις ανώνυμες, επαναλαμβάνουμε, τα 800 ευρώ. Αυτό είναι σε συζήτηση σε σχέση με, με το αν τελικά θα πάρουμε την κάθε σύμβαση του κάθε υπαλλήλου της κάθε επιχείρησης και θα αθροίσουμε συνολικά τις ώρες τους, ούτως ώστε η ανθρωπομονάδα να βρίσκεται σε πλήρη απασχόληση και μπορεί κάποιες επιχειρήσεις να έχουν 7 ή 8 άτομα, εκ των οποίων κάποια βρίσκονται με μερική απασχόληση εκεί, τελικά αθροίζοντας τις ώρες να μην ξεπερνούν τις 5 πλήρως απασχόλησης ανθρωπομονάδες, άρα τελικά να δικαιούνται το επίδομα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να διευκρινιστεί και μόλις διευκρινιστεί, φυσικά θα ενημερώσουμε. Να συνεχίσει και η Σουζάνα για να μην. Άνα, ναι. Αυτό που θέλω να πω βασικά σε ό,τι αφορά την αναστολή εργασίας που είναι, θα λέγαμε, στην ουσία ένα μέτρο ανακούφισης των εταιριών που έχουν πληγεί δραματικά από τον κορονοϊό και τα έκτακτα μέτρα που έχει επιφέρει. Να τονίσω το εξής, ότι βασικό στο θέμα της αναστολής, αλλά και στο θέμα, θα λέγαμε, των ευνοϊκών μέτρων που δίνατε στην ουσία δύναται να λάβει μία επιχείρηση ακριβώς επειδή έχει πληγεί, είναι και η ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας. Δηλαδή, καμία επιχείρηση δεν μπορεί να κάνει χρήση όλων των ευεργετημάτων που προβλέπονται για αυτήν, όπως την αναστολή συμβάσεων εργασίας, το να λάβει τα ειδικά επιδόματα, τις ασφαλιστικές φορολογικές αναφρύνσεις κ.ο.κ. και να μην τηρήσει τη ρήτρα διατήρησης ίδιων θέσεων εργασίας. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι δεν επιτρέπεται αμέσως μετά την έναρξη ξανά της δραστηριότητάς μου και για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να προβώ σε απολύσεις. Πρέπει να έχω το ίδιο προσωπικό που είχα πριν και κατά πρόσωπα, δηλαδή δεν σημαίνει ότι θα απολύσω το Γιάννη και θα προσλάβω το Γιώργο, θα έχω τα ίδια άτομα και είμαι okay. Όχι. Το Γιάννη είχα τότε, το Γιάννη θα έχω και μετά. Επομένως, κρατάμε τα ίδια πρόσωπα και τον ίδιο αριθμό. Αυτό το λέγω για να μην γίνεται παρανόηση ότι τα ευεργετήματα αυτά είναι χωρίς κάποια δέσμευση και από μεριάς της επιχείρησης. Άρα και η επιχείρηση πρέπει να έχει κάνει μια σωστή, θα λέγαμε, μελέτη για το τι σημαίνει και την επόμενη μέρα το γεγονός ότι έχει χάνει χρήση των ευεργετημάτων αυτών. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που θέλω να θέσω είναι οι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι σε αναστολή εργασίας, αλλά ταυτόχρονα δηλώνονται ότι θα εργαστούν με τηλεργασία. Είναι ένα βασικό θέμα, διότι οι έκτακτες ανάγκες πολλών επιχειρήσεων τις αναγκάζουν και τις οθούν να κάνουν χρήση ενός μέτρου που λέγει ότι ναι, μεν εγώ θα θέσω σε αναστολή τους εργαζόμενους μου, που είναι το ένα κομμάτι, αλλά πέραν το ότι θα τους θέσω σε αναστολή, θέλω οι τρεις από αυτούς, οι δύο από αυτούς, οι πέντε, πρέπει να είναι μέχρι το 10% του συνόλου των εργαζομένων που απασχολεί μια επιχείρηση, θα συνεχίσουν να προσφέρουν στην επιχείρηση εργαζόμενοι με τηλεργασία από το σπίτι τους. Αυτό σημαίνει ότι εγώ, σαν επιχειρηματίας, σαν επιχείρηση, θα τους πληρώσω το ποσό της διαφοράς, δηλαδή 800 ευρώ θα δώσει το κράτος επειδή είναι σε αναστολή και από τα 800 ευρώ μέχρι το τελικό ύψος των αποδοχών τους που έπρεπε να λαμβάνουν κανονικά το μήνα, το καλύπτει ο επιχειρηματίας. Βέβαια, το πολύ σημαντικό στην περίπτωση αυτή είναι ότι οι ασφαλιστικές εισφορές του συγκεκριμένου εργαζόμενου που είναι και σε αναστολή και εργάζεται με τηλεργασία καλύπτονται από το κράτος. Άρα είναι ένα σημαντικό βοήθημα για επιχειρήσεις που θέλουν, λόγω και των έκτακτων αναγκών, να χρησιμοποιήσουν στην ουσία τη διαδικασία αυτή της τηλεργασίας και ταυτόχρονα να έχουν και ένα ευεργέτημα ως προς την πληρωμή του ποσού των 800 ευρώ και των ασφαλιστικών εισφορών. Και να τονίσω το εξής, ότι η ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας δεν τέθηκε από την κυβέρνηση, από τους κυβερνώντες, σαν τιμωρητικό μέτρο στις επιχειρήσεις. Τέθηκε απλά διότι πρέπει να προστατευθούν και οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις. Δηλαδή, ήταν στην ουσία, θα λέγαμε, η μέση οδός, ώστε και να πάρουν οι επιχειρήσεις κάποια πλεονεκτήματα και κάποια ευεργετήματα, αλλά και οι εργαζόμενοι, γιατί όλοι περνάμε δύσκολα στον κορονοϊό. Δεν είναι ούτε μόνο οι επιχειρήσεις, ούτε μόνο οι εργαζόμενοι. Είναι δυστυχώς το σύνολο της κοινωνίας και της οικονομίας. Άρα, γίνεται μια προσπάθεια να ληφθεί μέρημνα για όλους. Το λέγω για να μην θεωρούν ότι
στην ουσία το ότι πρέπει να κρατήσουν το ίδιο προσωπικό είναι δουλειά, είναι παραπάνω βάρος για την επιχείρηση. Δεν θεωρείται παραπάνω βάρος, γιατί παίρνει και ένα αντίστοιχο ευεργέτημα και ταυτόχρονα έχει και μία ελάφρυνση για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε ό,τι αφορά τους μισθούς του προσωπικού αυτού. Έτσι το λέω για να μην γίνει κάποια παρανόηση ή παραμηνία προς αυτό. Να κάνω μία ερώτηση. Γιώργο, μου δώσουμε ένα λεπτάκι, μόνο ένα λεπτάκι. Μια παρένθεση σχέση με το προηγούμενο, επειδή βλέπω διάφορα μηνύματα. Επειδή έχουμε αλλάξει κατηγορία και αφήσαμε πριν το θέμα των ενοικίων. Αυτή τη στιγμή μπορεί να διευκρινιστεί για να είναι σαφές, αν όπως είναι νομοθετημένα, αν όντως ο ΚΑΤ της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης έχει αυτό το όφελος, ή είναι κάτι που απλά το περιμένουμε και το διεκδικούμε. Σουζάννα ή κάποιος άλλος. Το μικρόφωνο μόνο, παρακαλώ. Κυρία Μανέ. Ναι. Ο ΚΑΤ των ασφαλιστών δεν ανήκει στις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή, ανήκει στις πληττόμενες επιχειρήσεις ή ΚΑΤ, για να είμαι σωστή, όλοι οι ΚΑΤ που έχουν κινηθεί. Για αυτούς έχει υπάρξει εξαγγελία ότι θα τύχουν τις έκπτωσης φόρου του ενοικίου. Παρόλα αυτά, επίσημα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι που να το δεσμεύει. Περιμένουμε την επίσημη αρχή να το ανακοινώσει σχετικά με όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων που βρίσκονται στους ΚΑΤ που πλήττονται. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, επίσημα δικαίωμα τέτοιο έχουν μέσω των αιτήσεών τους μόνο οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλείσει με κρατική εντολή. Ευχαριστώ πολύ για τη διευκρίνηση. Επειδή είδα τα μηνύματα, για να γύρισα ένα κλικ πίσω, για να μια ενότητα πίσω για να το διευκρινίσουμε. Γιώργο, ήθελες εσύ και ο ΚΑΤ ήθελε ο Θράσος. Πρώτα ο Θράσος και μετά ο Γιώργος να μας κάνει την ερώτηση. Ναι. Δημήτρη, θεωρώ ότι είναι σίγουρο για όλους τους πληττόμενους ότι θα γίνει αυτό το μέτρο, γιατί υπήρχε επίσημη ανακοίνωση του Υπουργού Οικονομικών και, και των κοινών Υπουργείων. Θεωρώ ότι το περιμένουμε, απλώς δεν έχει γραφτεί. Είναι σίγουρο. Ελπίζουμε να δικαιωθεί η πρόβλεψη. Γιώργο, την ερώτηση. Ήταν και δικό μας αίτημα από την αρχή. Σωστά. Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με αυτό που ανέφερε η Σουζάννα Κλιμεντίδη για τη ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας. Αυτή η ρήτρα υπάρχει σήμερα μία πρόβλεψη για πόσο χρόνο πρέπει να είναι? Για ένα μήνα μετά που θα ανοίξουμε? Για δύο, για ένα χρόνο? Υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά? Σουζάννα, κατάλαβα στη Σουζάννα. Δεν έχουμε τον ήχο, λίγο παράκληση να έχουμε το νου μας τον ήχο. Εν τω μεταξύ, αν το ξέρει, αν μπορεί να απαντήσει κάποιος άλλος, συνάδελφος, ο Θράσος. Να πω εγώ για την πρόβλεψη την οποία αυτή θα έχουμε. Γενικά, Σουζάννα, έχεις ήχο? Φτιάχνω, μισό λεπτό, δεν έχω σήμα. Τώρα έχεις μια χαρά, είσαι εξαιρετικά. Εντάξει, δεν πειράζει. Η Χριστίνα, ναι. Να πούμε ότι ουσιαστικά από αυτά που μέχρι στιγμής έχουν νομοθετηθεί, έχουμε ακριβώς ισόπωση δέσμευση. Δηλαδή, οι 45 μέρες της αναστολής θα πρέπει να την χάνουν και αντίστοιχη στις 45ήμερες δέσμευση του προσωπικού μετά τη λήξη των μέτρων. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι μεμονωμένα τα γεγονότα για κάθε διαδικασία και αυτό αφορά το ότι έχει νομοθετηθεί μέχρι σήμερα, με κάθε νεότερο φυσικά ενημερώνουμε. Αλλά αυτό που ισχύει είναι η ισόπωση δέσμευση των ημερών ως προς το κομμάτι του 45 ημέρου της αναστολής. Δημήτρη, να συμπληρώσω εγώ. Να συμπληρώσω εγώ ότι έχουμε και το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής. Που έχουμε. Είναι η επόμενη ενότητα. Οπότε, άμα θες, κάνε την πάσα, κάνε τη γέφυρα. Ναι, έχουμε παρακάτω το εκεί. Δεν έχει διευκρινιστεί αν πρέπει να κρατήσουμε τον ίδιο αριθμό από τη στιγμή που πάρουμε το μέτρο, γιατί η επιστρεπτέα προκαταβολή, η οποία θα λάβουμε όλοι από το κράτος, θα γυρίσει σε 5 χρόνια. Το θέτει σαν προϋπόθεση, αλλά αυτό δεν θα δεσμεύει απόλυτα. Γιατί πολλά ερωτήματα από αυτά που δεχόμαστε τώρα είναι: θα πρέπει εγώ για 5 χρόνια να διατηρήσω τον ίδιο αριθμό προσωπικού και αν χρειάζεται να αλλάξω εταιρεία? Αυτό λογικά θα το δούμε, το πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί. Δεν είναι μόνο το προσωπικό, δηλαδή 45 μέρες, είναι και πόσο δεσμεύεται η επιχείρηση. Γιατί αυτό μας νοιάζει για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Πολύ ωραία. Για επιστρεπτέας προκαταβολής, δεν ξέρω, η Χριστίνα θέλει να πούμε, γιατί γενικώς έχουμε και ερωτήματα της, πώς λειτουργεί ακριβώς και τα λοιπά, Χριστίνα. Είναι ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή ότι αφορά όλες τις επιχειρήσεις που έχουν προσωπικό, άρα θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον έναν υπάλληλο έως 500 εργαζομένους. Η αίτηση στην πλατφόρμα που έχει ανοίξει
δείχνει ότι ουσιαστικά θέλουν να γνωρίζουν το τζίρο της επιχείρησης, καθώς επίσης και τα έξοδά της για την περσινή χρήση, καθώς επίσης και μιλάμε για το εξάμεινο του κύκλου εργασιών, το ΦΠΑ, που μέσα σε αυτό περιλαμβάνεται και το πρώτο τρίμηνο του 2020. Ξεκαθαρίζω ότι το γεγονός της επιστρεπτέας προκαταβολής μπορεί να ακούγεται ως ένα εργαλείο χρηματοδότησης που θα βοηθήσει στην επιβίωση, όμως δεν πάβει να είναι ένα ποσό το οποίο για όσους τελικά θα είναι δικαιούχοι και θα έχουν όλα τα κριτήρια που περιμένουμε να ακούσουμε ποια θα είναι, θα τους δεσμεύει φορολογικά, καθώς θα είναι κάτι το οποίο θα φανεί σαν οφειλή απέναντι στο δημόσιο, στην προσωπημένη πληροφόρηση του κάθε ενός ή της κάθε επιχείρησης στην εφορία. Να ξεκαθαρίσουμε το γεγονός το ότι όσοι το λάβουν θα πρέπει να το αποπληρώσουν με ένα μικρό επιτόκιο, όπως αναφέρεται, όμως δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι αυτό. Και θα συμπληρώσω σε αυτό που πολύ σωστά ανέφερε ο κύριος Μίαρης, ότι εάν μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία αυτή τη στιγμή, προκειμένου να μείνει ζωντανή, θέλει να εκταμιεύσει κάποια χρήματα και αύριο της βάλουν τεράστιες δεσμεύσεις προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί, ίσως τελικά αυτό το μέτρο δεν φανεί τόσο θετικό, αλλά αρχίζει να έχει και αρνητικές συνέπειες. Οπότε η προσωπική μου προσέγγιση είναι ότι θα πρέπει κάθε επιχείρηση ξεχωριστά να μετρήσει πολύ καλά τις δυνάμεις της και όλο τον οικονομοτεχνικό σχεδιασμό της με το φοροτεχνικό της, με το λογιστή της, προκειμένου να δει αν τελικά είναι η σωστή η κίνηση της αίτησης για να χρηματοδοτηθεί αυτά τα χρήματα. Εξαιρετικά. Θέλει κάποιος να προσθέσει κάτι γι' αυτό πριν κάνω και μια διευκρίνηση, αν μου επιτρέπετε μάλλον μέχρι να δείτε, μια διευκρίνηση που λαμβάνω και από τον Πρόεδρο για το θέμα του ενοικίου, ότι είναι σε μια δύσκολη φάση διαπραγμάτευση, δηλαδή δεν ήταν καταρχήν θετική η στάση παρά την εξαγγελία, οπότε είναι κάτι που το πολεμά μας κρατάμε επιφύλαξη γι' αυτό. Το λέμε για να είμαστε σίγουροι, όχι γιατί δεν ελπίζουμε όλα αυτά που διαφράσουν κτλ. Αλλά πρέπει να είμαστε σίγουροι πριν πούμε κάτι στον κόσμο, μέχρι να δούμε να νομοθετείτε. Φαίνεται ότι έχει δυσκολία η εφαρμογή. Γιώργο. Εγώ έχω σειρά ερωτημάτων για την επιστρεπτέα προκαταβολή. Καταρχήν, αν είναι ακατάσχετο το ποσό, εάν συμψηφίζεται με οφειλές που μπορεί να έχει η επιχείρηση ήδη προς το δημόσιο, τι συμβαίνει με την έννοια, αναφέρει ότι δεν εντάσσονται οι προβληματικές επιχειρήσεις, άρα μία ένδειξη τι εστί προβληματική. Επίσης, εδώ ένας συνάδελφος λέει ότι έχω εταιρεία, έψιλον ετερόριθμη εταιρεία, ένα ομόρυθμο μέλος, ένα ετερόριθμο, δεν έχω εργαζόμενο. Όμως, λέει, ο διαχειριστής είναι ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ ως μη μισθωτός. Γίνεται, λέει, να θεωρηθεί εργαζόμενος και να μπούμε στην επιστρεπτέα προκαταβολή. Αυτά. Λοιπόν, καταρχάς, αν μου επιτρέπετε, να ξεκινήσουμε με τα πρώτα που ο κύριος Φλωράς πολύ ορθά έθεσε. Να τονίσουμε ότι η επιστρεπτέα προκαταβολή, ακριβώς λόγω του χαρακτήρα της, σαν μία, θα λέγαμε, οικονομική ενίσχυση, μία ένεση ρευστότητας, να το πούμε έτσι πρακτικά, στις επιχειρήσεις, δεδομένου ότι στην ουσία θα λάβουν ένα συγκεκριμένο ποσό σαν συγκεντρωμένο κεφάλαιο κίνησης, ξεπερνώντας κάποιες βασικές άλλες δυσκολίες, έχει ληφθεί υπόψη να είναι ακατάσχετη, να είναι αφορολογητή και να μην υπάρχει δυνατότητα, να μην είναι δεκτική, όπως λέμε, συμψηφισμού με άλλες υποχρεώσεις της συγκεκριμένης επιχείρησης. Αυτό έγινε διότι, καταλαβαίνετε, αν δεν ήταν όλα αυτά, αν δεν είχε δηλαδή αυτές τις προστατευτικές δικλείδες, δεδομένου ότι όλες οι επιχειρήσεις έχουν είτε ρυθμισμένες οφειλές που θα έχουν δυσκολία να τις εξυπηρετήσουν, είτε έχουν κάποια έτερη οφειλή προς το δημόσιο ή προς τον ασφαλιστικό φορέα, θα κινδύνευαν ενώ θα ελάμβαναν χρήματα για να παραμείνουν ανοιχτές, στην ουσία να μην τα λάβουν ποτέ λόγω πιθανής κατάσχεσης ή συμψηφισμού και ούτω καθεξής. Επομένως, ως προς το κομμάτι αυτό, σας λέγω ότι είναι σαφής η διαδικασία και δεν κινδυνεύουν από κάτι ως προς την εισπρακτέα προκαταβολή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις, που στο κομμάτι των προϋποθέσεων θα υπάρξει και πιο μεγάλη διευκρίνηση από τους συναδέλφους στο οικονομικό, δηλαδή στο οικονομοτεχνικό, να το πω έτσι, θέμα. Θέλω να πω ότι το βασικό που πρέπει να ενθυμούμε θα είναι το εξής. Δεν σημαίνει ότι την εισπρακτέα προκαταβολή, όσο και αν την έχουν ανάγκη όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου οικονομικής κατάστασης, ανεξαρτήτου αν είναι ενεργές, ανεξαρτήτου ειδικής, θα λέγαμε, διαδικασίας,
δεν θα το λάβουν όλες. Έχουν τεθεί ειδικά κριτήρια προκειμένου ακριβώς να γίνει σαφές ότι θα το πάρουν οι επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες αφενός χαρακτηρίζονται, θα λέγαμε, βιώσιμες για τον οικονομικό κλάδο και αφετέρου οι επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες μπορούν και να την επιστρέψουν. Θέλω να θυμόμαστε εδώ ότι η συγκεκριμένη εισπρακτέα προκαταβολή, το συγκεκριμένο ποσό, δεν δίνεται απλά για να δοθεί και δεν υπάρχει υποχρέωση επιστροφής του. Δίνεται και συμφωνεί η επιχείρηση ότι θα πρέπει να το επιστρέψει στο ελληνικό κράτος. Επομένως, γι' αυτό έχουν τεθεί συγκεκριμένα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία μπορεί κάποια επιχείρηση ή όχι να ανταλάβει. Τα κριτήρια αυτά είναι κατά βάση οικονομοτεχνικά. Επίσης, παραπέμπουν κατά βάση, όποιος έχει διαβάσει και τη σχετική, θα λέγαμε, ποινική, είναι σαφές ότι παραπέμπουν και σε ευρωπαϊκές οδηγίες και σε λοιπές οδηγίες, διότι για την εισπρακτέα προκαταβολή γίνεται χρήση, θα λέγαμε, και από τα κονδύλια που είναι κατατεθειμένα στον ΕΣΠΑ. Επομένως, πρέπει να είμαστε σε αρμονία και με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Γι' αυτό λοιπόν και το τονίζω, να γίνει σαφές ότι δεν το δικαιούνται όλοι και δεν θα το λάβουν όλοι. Παρότι είναι, θα λέγαμε, άδικο όντως να μην το λάβουν όλοι, δεδομένου ότι όλοι έχουν ανάγκη, ωστόσο, επειδή είναι χρήματα που δεν είναι δικά μας, είναι χρήματα που δίδει κάποιος άλλος στο ελληνικό κράτος και το ελληνικό κράτος τα δίνει σε εμάς, υπάρχουν δυστυχώς αυστηρές προϋποθέσεις. Σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις, δεν ξέρω ποιος συνάδελφος θα ήθελε να απαντήσει. Να προσθέσω στο ερώτημα για να απαντήσει η Χριστίνα ή ο Θράσος με τη σειρά, όπως νομίζουν. Επειδή το είδα από δύο συναδέλφους που το γράφουν στα μηνύματα, αν κάποιος παρόλα αυτά κρίνει ότι αξίζει να κάνει την αίτηση, αλλά μετά δει ότι δεν τον συμφέρει, το έχει αυτό το δικαίωμα? Λοιπόν, να πούμε, Δημήτρη, ότι στο δικό μας τον κλάδο δεν έχουμε περιπτώσεις εταιριών που να θεωρούνται προβληματικές, έτσι. Γιατί υπάρχουν οι διακεφάλαια, πηγαίνουν με βάση εκαθάρισης, έτσι και αλλιώς στο δικό μας κλάδο έχουμε τηθεί πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να υπάρχει ένα επίπεδο, αν το θέλουμε, εξόδων για να μπορούμε να δηλώνουμε τα καθαρά κέρδη, γιατί είμαστε ο κλάδος ο οποίος δεν μπορούμε να κρύψει τίποτα. Άρα, όποιος ετηθεί από το δικό μας κλάδο, από το κλάδο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, επιστρεπτέα προκαταβολή είναι μέσα στις προϋποθέσεις αυτά που γίνονται για τους άλλους κλάδους που κάνουν, ας το πούμε, λίγο απόκρυψη. Να μην πω φοροδιαφυγή, για να μην αρχίσουμε να συζητάμε άλλα πράγματα. Στο δικό μας τον κλάδο, λοιπόν, όλα αυτά τα μέτρα θα είναι ενισχύει η επιστρεπτέα προκαταβολή. Όσοι την ετηθούν θα βρίσκονται μέσα στα μέτρα και θα μπορέσουν να την πάρουν. Το ζήτημα είναι να μπορεί να επιστραφεί. Πάρα πολλά γραφεία και ιδίως τα μεγάλα γραφεία από τον κλάδο το δικό μας θα πάρουν αρκετά χρήματα. Γιατί είναι συγκεκριμένο, είναι ένα δις το οποίο έχει ετηθεί. Θα κριθεί ανάλογα πόσες αιτήσεις θα γίνουν για την επιστρεπτέα προκαταβολή. Και να πω και κάτι. Το να μην μειώσουμε προσωπικό ίσως είναι προς όφελός μας, γιατί από εδώ και πέρα οι σχέσεις εργασίας θα γίνουν πολύ ευέλικτοι. Ήδη έχουμε τις πρώτες ανακοινώσεις της Περιτροπής Εργασίας και όλα τα σχετικά τα οποία θα τα δούμε στην πορεία και θα δούμε να πηγαίνουν. Άρα, για τον κλάδο θεωρώ των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών είναι ωφέλιμα αυτό, το ότι καταφέραμε και μπήκαμε μέσα. Και επίσης όλα τα προγράμματα τα οποία θα ακολουθήσουν μετά, είτε από τις τράπεζες, γιατί εμείς είμαστε σε σύμπνοια, αν το θέλετε, με τις τράπεζες, έτσι κι αλλιώς δουλεύουμε για ασφαλιστικές εταιρείες, διαμεσολαβούμε, ξέρουμε τη διαδικασία, αλλά να δώσω και το τελευταίο, ότι θα δοθούν και πάρα πολλά λεφτά από το ΕΣΠΑ, από τη χαλάρωση της διαδικασίας. Άρα, να περιμένουμε πολλά ωφελήματα στον κλάδο από όλη αυτή τη διαδικασία και ίσως, πώς να το πω τώρα λίγο πιο στρογγυλά, αυτή η λεγόμενη κρίση να βγάλει κάποιους ανθρώπους που έτσι κι αλλιώς έπρεπε όλα αυτά τα χρόνια να μην είναι στην αγορά. Δηλαδή, αν κάποιος είναι ζημιογόνος ή είναι στο όριο, θα πρέπει να πάει να συνεργαστεί με κάποιον άλλον ή να κάνει ομάδα. Αυτά τώρα οι τοποθετήσεις είναι γενικά για τον κλάδο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, αλλά και σε όλους τους κλάδους
παροχής υπηρεσιών, τους επιστημονικούς που πηγαίνει δίπλα σε εμάς. Είτε λέγεται εκπαίδευση, είτε λέγεται φοροτεχνικό, είτε λέγεται γενικά συμβούλων επιχειρήσεων. Θα ζητήσω τη βοήθεια της Χριστίνας με την παρέμβαση και του Γιώργου, τι άλλο θέλει να προσθέσει. Να πω μόνο εγώ, Γιώργο, για αμέσως προσθέτης. Έχουμε ένα ειδικό ερώτημα που λέει ότι για να δηλωθούν, ότι για να έχει δικαίωμα στην επιστραπτέα προκαταβολή, πρέπει να δηλώσει τα έσοδα του πρώτου τριμήνου, έτσι τουλάχιστον αποτυπώνει το ερώτημα. Και εδώ το ερώτημα είναι η ασφαλιστική διαμεσολάβηση που έχει εκαθάριση στο τέλος του χρόνου και δεν έχει ταμιακές ή κάτι τέτοιο. Πώς θα μπορέσει λοιπόν αυτό να το δηλώσει? Επαναφέρω λίγο και το ερώτημα. Κάνω αίτηση, αλλά μετά δεν θέλω να τη χρησιμοποιήσω αν έχω κάποιο πρόβλημα γι' αυτό. Και ό,τι άλλο και αν θέλει και ο Γιώργος, για να μας απαντήσει η Χριστίνα. Κύριε Φλωρά, συγγνώμη, η ερώτησή μου ήταν η δεύτερη. Δηλαδή, κάνω αίτηση τώρα με λίγο θολό τοπίο και όταν μάθω τους όρους, βλέπω ότι δεν με συμφέρει αν έχω κάποια συνέπεια ή μπορώ να αποχωρήσω χωρίς πρόβλημα. Λοιπόν, Γιώργο, να πω ότι δεν θα είναι δεσμευτική η αιτησία. Αν έχουμε τις προϋποθέσεις, σίγουρα θα μπορούμε να αιτηθούμε και να μην το πάρουμε το ποσό. Αυτό το ποσό θα πάει αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό και θα μπορούμε να το εκταμιεύσουμε. Δεν είναι δηλαδή ότι προχωράω στην αίτηση και έχω εγκριθείτε και καλά. Εντάξει, αυτό είναι το περιβάλλον. Τώρα, δεν έχουν βγει λεπτομέρειες. Ωραία. Χριστίνα, επίσης βλέπω, Χριστίνα, για να σου βάλω άλλο ένα ερώτημα, μια και το ένα το είπε ο Θράσος. Ένας συνάδελφος λέει ότι έχω ετερόρυθμη εταιρεία, το ένα ομόρυθμο μέλος θα μπορούσα να το θεωρήσω μισθωτό για να καλύπτω τα κριτήρια της επιστρεπτέας, μαζί με τα προηγούμενα και ό,τι άλλο κρίνεις, Χριστίνα. Το μικρόφωνο σου μόνο. Ναι. Δεν πειράζει, είναι εύλογο. Μου επιτρέπει. Βεβαίως. Συγγνώμη. Βεβαίως, παρακαλώ, μια χαρά. Λέω μόνο, επιτρέψτε μου για το ερώτημα αυτό, να πω ότι έχει και ένα νομικό σκέλος. Με βάση τις πρόσφατες τροποποιήσεις που έχουν γίνει στο εταιρικό δίκαιο, υπάρχει πρόβλεψη πλέον ένας εκ των εταίρων να μπορεί να προσφέρει, θα λέγαμε, την εργασία του και αυτό να προβλέπεται στο καταστατικό και επομένως να δύναται να καλυφθούν και οι ασφαλιστικές του εισφορές. Τώρα εδώ, επειδή είναι πολύ ειδικό θέμα και η εισπρακτέα προκαταβολή, μην ξεχνάμε, δεν είναι ότι έχει τύχει ξανά στο ελληνικό σύστημα και επομένως ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε. Θεωρώ ότι θα πρέπει να αναμένουμε τις διευκρινήσεις για το συγκεκριμένο και πάντως σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχει κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών και αυτό προκύπτει και από το καταστατικό της σχετικής εταιρείας, νομίζω ετερόρυθμη, αν μου αναφέρατε σωστά, επομένως είναι προσωπική εταιρεία και ανήκει σε αυτά που σας είπα, θεωρώ ότι θα είναι δυνατόν με μια διαστατική ερμηνεία των διατάξεων να υπαχθεί. Όμως, επειδή εδώ θα μιλάμε για τυπικές διαδικασίες, καλό θα ήταν να κρατήσουμε το ερώτημα αυτό και να το συμπεριλάβουμε στις ειδικές διευκρινήσεις που ζητά το επαγγελματικό επιμελητήριο, προκειμένου να καταστεί πιθανόν εφικτό αυτό που νομικά γίνεται, να γίνει και τυπικά σε κάτι οικονομοτεχνικά απαιτητό για να είναι δυνατή η εισπρακτέα προκαταβολή. Ωραία. Χριστίνα. Ναι. Σε αυτό που λέει η Σουζάνα, θέλω να το ενισχύσω κιόλας λίγο ακόμα, ότι μπορεί να επεκταθεί και όχι μόνο στις προσωπικές εταιρείες. Για παράδειγμα, πάρα πολλοί από τον δικό μας κλάδο, όταν ο ΕΦΚΑ και οι ασφαλιστικές εισφορές συνδέθηκαν με το εισόδημα, οδηγήθηκαν σε επιχειρήσεις όπως είναι η ΙΚΕ, όπου είναι εταιρείες οι οποίες είχαν διαχείριση και μέσω της διαχειριστικής αμοιβής δίνονταν μία αμοιβή στο διαχειριστή και φαίνεται από την περσινή χρονιά ότι πήραν βεβαίωση έμισθης εργασίας μέσα από την προσωπική τους δήλωση. Άρα σίγουρα αυτό θα είναι κάτι που θα μπορεί να αιτιολογηθεί επίσημα και σύνομα πάντα. Στο κομμάτι, λίγο γενικότερα, θέλω να πω κάτι για... Βλέπω κάποια ερωτήματα που είναι κέραια ερωτήματα για ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη τα χρήματα από τις ασφάλειες. Ρωτάνε λοιπόν κάποιοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές ότι εγώ μπορεί να έχω ανάγκη να βάλω και την επιχείρησή μου σε αναστολή εργασίας, όμως αυτό λέει θα φέρει την ίδια στιγμή στη δυσμενή θέση να μην μπορώ να εισπράξω ασφάλιστρα και να μην μπορώ να εισπράξω τα χρήματα τα οποία δικαιούμαι. Όχι βέβαια. Φυσικά κάποιος μπορεί να μπει στην αναστολή και κανονικά την παρελθούσα εργασία του, η οποία τώρα έρχεται με την πληρωμή των ασφαλίστων απέναντι στην εταιρεία και έπειτα την απόδοση της προμήθειας στον ίδιο το διαμεσολαβητή, είτε είναι ατομική επιχείρηση είτε είναι νομική μορφή, δεν απαγορεύεται. Αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρο, καθώς επίσης και το να δημιουργεί ο ίδιος μια νέα παραγωγή δεν σημαίνει ότι δεν είναι δικαιούχος του επιδόματος αυτού.
σε σχέση με το κομμάτι. Έχω χάσει λίγο τα ερωτήματα. Αν μπορείτε να δεν πειράζει. Όχι, αν έχει γενικά πριν περάσουμε, γιατί έχουμε και μια επόμενη ενότητα γενικά για τα άλλα ωφελήματα σε σχέση με πληρωμές ασφαλιστικών εφορών, ρυθμίσεων στην εφορία και όλα αυτά που είναι η τελευταία μας ενότητα. Για ό,τι έχουμε πει μέχρι τώρα, αν έχει κάτι άλλο να προσθέσει εσύ, αν υπάρχει. Όχι, είναι. Ωραία. Θέλω να πω και σε όλους τους αγαπητούς φίλους και συναδέλφους που μας παρακολουθούν, ότι έτσι κι αλλιώς, επειδή σίγουρα κάποιοι μπήκαν στην πορεία, όπως βλέπουμε και από τις συμμετοχές, θα υπάρχει και το βίντεο, Γιώργο, με διορθώνεις να το λέω λάθος, μετά από μια μέρα αναρτημένο στο YouTube, στο κανάλι του επιμελητηρίου, ώστε να μπορεί να ανατρέξει ο καθένας σε όποιο σημείο θέλει και να βρει την απάντηση που τον ενδιαφέρει. Επίσης, θα δουλέψουμε όλα τα ερωτήματα που έχετε στείλει μέσω chat. Είναι φυσικό ότι προσπαθούμε να τα παρακολουθούμε και να τα εντάσσουμε, αλλά μπορεί να μας ξεφύγουν κάποια και να μπορέσουμε να τα απαντήσουμε στον οδηγό που θα βγάλουμε, που θα έχει απαντήσεις και κλαδικές. Σωστά, Γιώργο? Σωστά. Ήδη έχουμε βγάλει οδηγούς, πρακτικούς οδηγούς, με τη βοήθεια των συνεργατών μας και ειδικά βοήθησε η Σουζάνα Κλιμεντίδη πολύ. Είναι ήδη στο site του ΕΑ από προχθές, κωδικοποιημένα για όλα τα ζητήματα, το τι συμβαίνει έως προχθές, να το πω έτσι. Γιατί αλλάζουν συνεχώς. Το βίντεο θα είναι διαθέσιμο αύριο το πρωί. Ωραία, τέλεια. Ναι, Χριστίνα, βεβαίως. Ερωτήματα. Είπαμε το πώς θα αποδειχθούν στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές τα χρήματα του πρώτου τριμήνου, καθώς αυτοί δεν επιβάλλουν περιοδική δήλωση ΦΠΑ. Πλέον όλες οι πληρωμές από τις περισσότερες εταιρείες γίνονται τραπεζικά. Άρα, μέσα από τις τραπεζικές τους καταθέσεις, που μηνώνεται σε 15 μέρα όπως πληρώνουν κάποιες εταιρείες, είτε τέλος του μήνα όταν κάνουν την εκαθάριση των προμηθειών, θα μπορούν από εκεί λοιπόν να λάβουν την απαραίτητη γνώση φοροτεχνική τους, προκειμένου να το δηλώσουν. Και σε κάθε περίπτωση, κάθε εταιρεία γνωρίζει τι συμβόλαια έχουν πληρωθεί για τον αντίστοιχο κωδικό, είτε της εταιρείας, είτε του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ατομικά. Οπότε να το προσεγγίσουν με αυτόν τον τρόπο, προκειμένου να είναι σωστά τα ποσά τα οποία θα δηλωθούν. Εξαιρετικά και ευχαριστούμε για τη διευκρίνηση, γιατί όντως το βάλαμε το ερώτημα και θα μας διέφευγε. Οπότε να περάσουμε στην τελευταία ενότητα, όπως έχουμε χωρισμένες από τις ερωτήσεις, που είναι γενικότερα οι άλλες φορολογικές, οι άλλες ασφαλιστικές ελαφρύνσεις, δηλαδή τι πληρώνω στον ΕΦΚΑ μου, πώς μπορώ να το πληρώσω, πώς παίρνω την έκπτωση ή οτιδήποτε άλλη διευκόλυνση μπορεί να γίνει σε ρύθμιση δόσεων ή σε οτιδήποτε. Ας πάμε ένα κύκλο όλοι μαζί. Σουζάνα. Εγώ θα έλεγα να ξεκινήσω με τις δανειακές υποχρεώσεις για να σας ξεμπλέξω από αυτό που αναφέρεται ούτως ή άλλως στις πάγιες υποχρεώσεις πληρωμών των οφειλετών. Να τονίσουμε καταρχάς ότι για μένα το κρίσιμο κομμάτι, το οποίο όπως γνωρίζω και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο έχει διεκδικήσει, είναι η παράταση στην προστασία της πρώτης κατοικίας και ταυτόχρονα η προστασία στην επαγγελματική έδρα της επιχειρήσης που πλήττεται, διότι κατανοούμε ότι τίποτα δεν θα είναι ίδιο την επόμενη μέρα, ακόμη και αν ξεκινήσει κανονικά η οικονομία. Επομένως, πέραν της πρώτης κατοικίας, θεωρώ επιβεβλημένο να υπάρξει και μία προστασία της επαγγελματικής στέγης, προκειμένου να μην έχουμε επιχειρήσεις που θα κλείσουν πραγματικά σε μία μέρα, επειδή θα είναι σε οικονομικά αδύναμη θέση. Πέραν λοιπόν αυτού, να τονίσω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κάποια συγκεκριμένα ευεργετήματα για οφειλέτες, είτε είναι επιχειρήσεις, είτε είναι φυσικά πρόσωπα. Καταρχάς, οποιοδήποτε είχε δάνειο, ενήμερο ή ρυθμισμένο, με οποιονδήποτε τρόπο ρύθμισης, δηλαδή είτε απευθείας με την ίδια την τράπεζα, είτε δηλαδή εξοδικαστική ρύθμιση όπως την αποκαλούμε, είτε ήταν ρύθμιση μετά από υπαγωγή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εξοδικαστικού μηχανισμού για ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων και ελευθερών επαγγελματιών, είτε ήταν ρυθμισμένο σύμφωνα με τον νόμο Κατσέλη ή με τον νόμο της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Με οποιονδήποτε λοιπόν τρόπο, κώδικα δεντολογίας, μία άλλη επιλογή. Με οποιονδήποτε λοιπόν τρόπο και αν κάποιος είχε ρυθμίσει τα δανειά του και τα εξυπηρετούσε μέχρι 31/12/2019, έχει το δικαίωμα σήμερα. Καταρχάς, αν πλήττεται άμεσα, δηλαδή είναι μια επιχείρηση, ένας επαγγελματίας, ένα φυσικό πρόσωπο που ανήκει στους πληττόμενους, είτε ΚΑΔ, είτε στους εργαζόμενους που είναι σήμερα σε αναστολή εργασίας, έχει λοιπόν αυτοδίκαια το δικαίωμα τρίμηνης αναστολής καταβολής δόσεων. Ιδίως για τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, να τονίσουμε το εξής. Αρκεί μία τηλεφωνική επικοινωνία με την πιστώτρια στην οποία έχουν την οφειλή, με την οποία απλά θα δηλώνουν ότι κύριοι, είμαι σήμερα σε αναστολή εργασίας με 800 ευρώ,
κύριε, είμαι ασφαλιστής, δημοσιολαβητής ασφαλιών ή ελεύθερος επαγγελματίας ή λογιστής ή οτιδήποτε και πλήττομαι. Επομένως, ανήκω στους πληττόμενους κάδους και ζητώ τρίμηνη αναστολή. Αυτό γίνεται βέβαια μόνο τυπικά. Αυτοδίκαια έχει την τρίμηνη αναστολή, απλά τυπικά για να μην έχει ενοχλήσεις από τις τράπεζες, από τις πρακτικές κτλ. Η τρίμηνη αναστολή σημαίνει ότι αφενός όλες οι δόσεις εκκινούν τρεις μήνες μετά και προσέξτε, το ποσό που δεν θα καταβάλει σε αυτούς τους τρεις μήνες δεν σημαίνει ότι θα το πληρώσει την επόμενη μέρα. Όχι. Το ποσό αυτό θα μοιραστεί στη συνολική υπολοιπόμενη διάρκεια του δανείου. Δηλαδή, μου μένουν 5 χρόνια. Στα υπόλοιπα 5 χρόνια, το ποσό που δεν πλήρωσα θα μοιραστεί χωρίς επιβαρύνσεις, στόχους, έξοδα. Τώρα, αν είναι επιχείρηση. Καταρχάς, για 6 μήνες έχει δικαίωμα να μην πληρώσει το κεφάλαιο, δηλαδή δόση που αντιστοιχεί στο κεφάλαιο του δανείου. Αντίστοιχα, το λιγότερο για 3 μήνες θα υπάρξει κάλυψη. Δεν έχει βγει η σχετική ποινική. Έχω μόνο το δελτίο τύπου του Υπουργού Ανάπτυξης, αλλά είμαι βέβαιη ότι θα υπάρξει και η σχετική νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα λέγει το εξής. Οι τόκοι για 2 μήνες, κάθε δάνειο, όπως ξέρουμε, έχει ένα ποσό που αντιστοιχεί σε τόκους και ένα ποσό που αντιστοιχεί σε χρεωλήσεις κεφαλαίου. Οι τόκοι, λοιπόν, θα καλυφθούν από το κράτος. Επομένως, για 3 μήνες κανονικά η επιχείρηση δεν θα πληρώνει τόκους, για 6 μήνες δεν θα πληρώνει κεφάλαιο. Μάλιστα, σε ό,τι αφορά την κάλυψη των τόκων από το κράτος, να τονίσουμε ότι υπάρχει πρόβλεψη, αν χρειαστεί, γιατί κανείς δεν ξέρει πότε θα τελειώσει όλο αυτό, να υπάρξει παράταση της βοήθειας του κράτους σε ό,τι αφορά την κάλυψη τόκων και για παραπάνω χρονικό διάστημα. Επίσης, κρίσιμο στοιχείο που πρέπει να θυμόμαστε είναι το εξής. Ακόμη και αν κάποιος δεν ανήκει στα συγκεκριμένα στοιχεία, δηλαδή είτε δεν είναι ενημεροδάνειο, είτε είναι κάποιος ο οποίος δεν πλήττεται άμεσα από τον κορονοϊό, γιατί φαντάζομαι όλοι έχουμε και οικογένεια και συγγενείς, οι οποίοι μπορεί ο άλλος να αντιμετωπίζει πρόβλημα και όχι εμείς που είμαστε πληττόμενος ΚΑΔ. Ακόμη και έτσι να είναι, να επικοινωνούν με την πιστώτρια, με την τράπεζα με την οποία έχουν την οφειλή, να δηλώνουν το πρόβλημα και την οικονομική αδυναμία και να δίνουν τα στοιχεία που του ζητούν. Υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά μας οι οποίοι είναι ασθενείς, έχουν ασθενείς στην οικογένειά τους από κορονοϊό, ευπαθείς ομάδες κ.ο.κ. Υπάρχει πρόβλεψη για όλα αυτά και ευελπιστούμε ότι οι τράπεζες πραγματικά θα σταθούν αυτή τη φορά αλληλέγγυες και σύμφωνα με αυτά που οι ίδιες έχουν συμφωνήσει. Επίσης, να τονίσω το εξής, γιατί πολλοί μας ρωτούν, είναι ως γνωστόν κλειστά τα δικαστήρια και δεν μπορούν να κατατεθούν νέες αιτήσεις του νόμου Κατσέλη, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούν να κατατεθούν και αιτήσεις ανακοπών, όπως τις αποκαλούμε τα δικόγραφα αυτά, κατά αναγκαστικών εκτελέσεων. Δηλαδή, μου κάνει εμένα η τράπεζα πράξη πληστηριασμού, εγώ έχω δικαίωμα να προσφύγω κατά της πράξης αυτής και να ζητήσω την προστασία. Όσο είναι κλειστά τα δικαστήρια, αντίστοιχα δεν θα γίνονται και οι πληστηριασμοί. Αυτή είναι η ανακοίνωση που έχουμε. Επομένως, τουλάχιστον σε εναιστώτα χρόνο και για το παρόν χρονικό διάστημα, δεν κινδυνεύει η περιουσία του κόσμου. Αυτό όμως δεν σημαίνει φυσικασμό. Το επαγγελματικό επιμελητήριο κάνει μεγάλη προσπάθεια να υπάρξει η παράταση προστασίας πρώτης κατοικίας, αλίμονο αν ο άνθρωπος που θα έχει χτυπηθεί από τον κορονοϊό έμεσα ή άμεσα μετά να κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του. Εμείς, σε ό,τι αφορά το κομμάτι το τραπεζικό, πραγματικά κάνουμε συνεχείς παρεμβάσεις για να πετύχουμε μεγαλύτερη προστασία. Σας είπα ήδη, ζητούμε προστασία και στην επαγγελματική έδρα, γιατί είναι σημαντικό, είναι καθοριστικό. Επομένως, πραγματικά θα σας κρατάμε ενήμερος για οποιαδήποτε αλλαγή έχουμε ως προς αυτά τα στοιχεία. Θράσος με τη σειρά, η Χριστίνα, ποιος θέλει. Ναι, Γιώργο. Επειδή βλέπω τις ερωτήσεις, υπάρχει η εξής αγωνία. Το απαντήσαμε, τουλάχιστον θα ήθελα εγώ μια επανάληψη. Είμαι σε αναστολή. Μπορώ να εισπράξω ασφάλιστρα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα γίνει κάποια διασταύρωση. Το διάστημα της αναστολής δεν πρέπει να έχω καθόλου έσοδο, αλλιώς θα τιμωρηθώ. Ή μπορώ να εισπράξω ασφάλιστρα ή να κάνω και κάποια νέα συμφωνία στο διάστημα αυτό. Και το διάστημα νομίζω ότι η κυρία Μανέη ήταν σαφή. Και το δεύτερο βλέπω ότι επιμένουν στο πώς θα υπολογιστούν τα έσοδά μας το τρίμηνο. Γιατί λέει, εμείς δεν μπορούμε να πάμε με τις αποδείξεις, αλλά πρέπει να πάμε με το έσοδο που γίνεται καθάριση, όπως είπαμε, αργότερα. Καταρχάς, ας επιτραπεί, σε ό,τι αφορά τα ασφάλιστρα, νομίζω η κυρία Μανέ ήταν καθόλου κατατοπιστική. Θέλω να γίνει ξανά κατανοητό το εξής. Το επίδομα που λαμβάνουν οι διαμεσολαβητές ασφάλισης, επειδή ανήκουν στο πλαίσιο 2 των επιχειρήσεων που πλήττονται από τον κορονοϊό, δεν είναι ούτως ή άλλως δραστηριότητες που έχουν σταματήσει εντελώς τη δράση τους. Άρα,
το επίδομα των 800 ευρώ δεν συνδυάζεται με την υποχρεωτική πάυση κάθε λειτουργίας τους. Παίρνουν ένα επίδομα από το κράτος για να μπορέσουν να διευκολυνθούν σε μία δύσκολη στιγμή, αλλά συνεχίζουν κανονικά, έστω και με τρομερές δυσκολίες, τις δραστηριότητές τους. Επομένως, δεν έχουν θέμα ανάλογα με το τι θα κάνουν. Αν δηλαδή θα εισπράξουν ασφάλιστρα, αν θα κάνουν νέες δραστηριότητες. Το καλύψαμε. Σαφής. Ωραία. Χριστίνα, και λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, σε παρακαλέσω αυτή τη φορά, γιατί μας λένε κάποιοι δεν ακούγεσαι. Και επιπλέον, αν θέλεις, απαντάς σε όλα από αυτά που άκουσες και ό,τι άλλο θέλεις προσθέτεις. Απλά έχουμε και μια, το βλέπω το ερώτημα πολλές φορές, είναι και από τη συνάδελφο τη Μέρα Δημητριάδη, που είναι και πρόεδρος του Σωματείου, σε σχέση βεβαίως και με τις οφειλές μας, 120 δόσεις, οφειλές στο δημόσιο, ΕΦΚΑ κτλ. Ναι. Μία μικρή παρέμβαση. Παρακαλώ. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που είπε η Σουζάνα. Αλίμονο, αν αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να κρατήσουμε την οικονομική δραστηριότητα της χώρας ενεργή, δεν προσπαθήσουμε να δουλέψουμε και δεν θέλουμε να εισπράξουμε. Και εδώ θα βάλω μέσα και το θέμα των επιλογών και το θέμα της εργασίας του καθενός. Τα 800 ευρώ είναι ένα βοήθημα μικρό για να μπορέσουμε, για αυτούς που πιθανότατα θα πληρώσουν τα ασφαλιστρά τους, να δημιουργήσουμε μια ρευστότητα στην τσέπη του καθενός, αλλά προς Θεού ο σκοπός είναι να κρατήσουμε την οικονομία ενεργή και όλοι να συνεχίσουμε κανονικά τις υποχρεώσεις μας απέναντι σε οτιδήποτε αφορά. Είτε αυτό είναι ασφάλιστρο, είτε αυτό είναι ενίκιο, με όποια φυσικά ευεργετήματα έχουμε. Γι' αυτό και έρχομαι στο δεύτερο θέμα, που έχει να κάνει με τις παρατάσεις των πληρωμών, αλλά και με το όφελος όσων τελικά πληρώσουν εμπρόθεσμα. Να ξεκαθαρίσουμε ότι ουσιαστικά για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, επειδή μπαίνουν από 1η Τετάρτη και μετά, μιλάμε για όσες οφειλές τους λήγουν τέλη Απριλίου, οι οποίες θα παραταθούν έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, εκτός από τις ρυθμίσεις των δόσεων. Οι ρυθμίσεις των δόσεων δεν παίρνουν την ίδια παράταση, δηλαδή αν κάποιος έχει μία οφειλή στο τάξης, η οποία λήγει 30 Τετάρτου και δεν είναι ρύθμιση, ξεκαθαρίζω, τότε θα μπορεί να την πληρώσει μέχρι τέλη Σεπτέμβρη, χωρίς να έχει οποιαδήποτε επιβάρυνση και χωρίς φυσικά να έχει το άγχος της αναγκαστικής κατάσχεσης. Και εδώ έχουμε και την είδηση που μας είπε η Σουζάνα ξεκινώντας, ότι ούτως ή αλλιώς δεν θα προβούν σε νέες κατασχέσεις λογαριασμών. Να πούμε ότι ειδικά για τις ρυθμίσεις, η παράταση είναι τρίμηνη, άρα όταν μιλάμε για ρύθμιση δόσης, είτε 100 δόσεων, είτε 120 δόσεων, είτε πάγια ρύθμιση, η οποία λήγει τέλη Απριλίου, τότε έχουμε το δικαίωμα της τρίμηνης παράτασης. Να έρθω εν συνεχεία στις ασφαλιστικές εισφορές και να μιλήσουμε για τις εισφορές οι οποίες λήγουν σήμερα και αφορούν όσες ήταν πληρωτές μέχρι τέλη Μάρτη. Καταλήγουμε 10 Τετάρτου. Όσοι πληρώσουν μέχρι σήμερα θα μπορούν να τύχουν του ευεργετήματος του 25% της έκπτωσης. Φυσικά, όπως πολλές φορές έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες ομιλίες μας, αυτό έχει ένα απειροελάχιστο και ο κύριος Μπούλος το ξεκαθάρισε και επίσημα χθες δημοσίως, ότι είναι πολύ μικρό το κόστος στη σύνταξη αν επιλέξουμε για 1-2 μήνες την μείωση, προκειμένου να υπάρξει μια ρευστότητα στα ταμεία και όποιος μπορεί και να πληρώσει και να επωφεληθεί της μείωσης του 25%. Για τις ασφαλιστικές εισφορές του μηνός Μαρτίου, που περιμένουμε να βεβαιωθούν εντός του Απριλίου, ισχύει επίσης ότι θα έχουν την έκπτωση του 25%. Προσοχή, μιλάμε μόνο για ασφαλιστικές εισφορές των εργοδοτών, δηλαδή για το παλιό ΤΕΒΕ και τα παλιά ταμεία όλων των υπολείπων. Συγκεκριμένα για τους ασφαλιστές μιλάμε για τον ΟΑΕ, γιατί αυτό είναι το ταμείο τους. Για τις εργοδοτικές εισφορές δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή, όσοι είναι ασφαλιστικές εταιρείες και έχουν υπαλλήλους, θα υποβάλουν την ΑΠΗ ΔΕΛΤΑ τους. Όσοι υπάλληλοι θα βρίσκονται σε αναστολή, θα πληρωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές από το κράτος. Για τους υπόλοιπους θα πρέπει να αποδοθεί κανονικά το ποσό από την επιχείρηση. Αντίστοιχα, ακολουθεί και για όσους, επειδή είναι αρκετοί του κλάδου των ασφαλιστών που έχουν κάνει τις ρυθμίσεις για τον ΕΦΚΑ, και αυτό έχει μια αντίστοιχη παράταση, προκειμένου να μπορέσουν να μην πέσουν αυτές οι ρυθμίσεις και να μην υπάρξει τελικά πρόβλημα. Θράσο, σε σχέση με όλα αυτά που είπαμε, έχεις να προσθέσεις πράγματα που εντόπισες, ότι ίσως δεν έχουμε καλύψει? Λοιπόν, Δημήτρη, επειδή βλέπω εδώ πέρα και πολλά ερωτήματα,
Να πω ότι κάνουμε πρώτη ενημέρωση. Εξειδικευμένα θα βγουν, γιατί οι νόμοι είναι πάρα πολύ καινούργοι. Το ότι εμείς είμαστε εδώ για να ενημερώσουμε τον κλάδο ζωντανά, πρέπει να το χρεωθούμε σαν επιμελητήριο, έτσι κι αλλιώς το κάνουμε και καθημερινά απαντώντας τα ερωτήματα. Θα πρέπει λίγο ο κόσμος να καταλάβει ότι οι διατάξεις πηγαίνουν μέρα στην ημέρα και αλλάζουν μέρα στην ημέρα. Βλέπω πάρα πολλά ερωτήματα για το ενίκιο. Το ενίκιο το ξεκαθαρίσαμε ότι το αναμένουμε. Για μένα είναι σιγουριά, αλλά αυτό είναι προσωπική άποψη. Δεν μπορώ να δώσω εγώ και να δεσμεύσω την κυβέρνηση. Είναι αυτό που ζητάμε και να γίνει όπως έχει γίνει και στους υπόλοιπους κλάδους και με βάση τις ανακοινώσεις των υπουργών. Αν δεν δούμε την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και τη διαταγή έτσι ώστε να εφαρμοστεί, δεν μπορούμε να δεσμευτούμε. Γενικά, θεωρούμε ότι ό,τι περισσότερα μπορούμε να κερδίσουμε, θα κερδίσουμε από τον γενικά στο χώρο των ασφαλιστικών για μεσολαβητών. Θεωρώ ότι είναι κύριος χώρος. Θα πρέπει να συνεχίσει την επόμενη μέρα να λειτουργεί. Τώρα, διαδικαστικά ζητήματα, όπως δεν έχουμε ΦΠΑ, δεν μπορούμε να πάρουμε την εκαθάριση από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Σίγουρα ο καθένας μας ξέρει τι παραγωγή έχει κάνει, άρα μπορεί να υπολογίσει και την εκαθάριση ή και οι ασφαλιστικές εταιρείες που δεν έχουν κλείσει μπορούν να μας δώσουν μια βεβαίωση, έτσι ώστε να μπορούν οι λογιστές μας να τα περάσουν μέσα στο στοιχείο και να πάρουμε όλα αυτά τα μέτρα τα οποία γίνονται. Αυτά γίνονται και στο σύνολο των κλάδων. Πολύ πιο εύκολα θα γίνει σε εμάς. Δηλαδή, μην το βλέπουμε μεγάλο αυτό. Σίγουρα θα περαστούν, σίγουρα μπορούμε να δουλεύουμε, σίγουρα μπορούμε να πάρουμε όλα τα μέτρα. Πρέπει να τα πηγαίνουμε σε σειρά και εμείς σαν επιμελητήριο εδώ δίπλα απλώς συμβουλεύουμε και είμαστε άμεση πάνω στο πρόβλημά τους. Αυτό θέλω να πω εγώ. Τέλεια. Και πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, καταρχήν μου επιτρέψτε μια διευκρίνηση πριν με τη βοήθεια του Γιώργου κάνουμε ένα τελευταίο πέρασμα. Μια διευκρίνηση ότι προς όλους που μας ακούνε, που είναι πραγματικά το ενδιαφέρον σημαντικό, γιατί βλέπω ότι το 70% των ανθρώπων που φτάσαμε στο maximum είναι παραμένουν μέσα, αλλά φαίνεται το ενδιαφέρον, ότι η προσπάθεια των ειδικών μας, ας το πω εγώ να μην το λένε μόνο οι ίδιοι, είναι υπερπροσπάθεια, γιατί πραγματικά πρέπει να συνδυάσουν κάτι που εξαγγείλεται και που εξαγγείλει κάποιος και το ακούει ο κόσμος, αλλά να δουν μετά πώς έχει αποτυπωθεί στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου για να δώσουν υπεύθυνη ενημέρωση. Και επειδή όλα αυτά γίνονται με ταχύτητες πρωτόγνωρες και για την πατρίδα μας και βέβαια για όλους τους ανθρώπους επαγγελματίες, τους νομικούς και τους φοροτεχνικούς, θέλει από όλους μας λίγη υπομονή να περιμένουμε συνεχόμενες διευκρινήσεις. Και γι' αυτό το επιμελητήριο είναι δομημένο σε αυτή την κατεύθυνση. Μπαίνετε στο ea.gr, βλέπετε συνέχεια τις ενημερώσεις που κάνουμε από εκεί. Θα απαντάμε συνέχεια, θα βγάζουμε οδηγούς. Δεν μπορούν ίσως όλα να διευκρινιστούν τώρα, γιατί δεν είναι όλα διευκρινισμένα από τις σχετικές πράξεις, οπότε λίγο υπομονή από όλους μας και κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε όλοι μαζί για να καλύψουμε τις ανάγκες επιχειρηματικότητας και των επαγγελματιών. Γιώργο, θες να κάνουμε ένα τελευταίο γύρο με κάποιες ερωτήσεις που έχεις κρατήσει? Οι ερωτήσεις έχουν ξεφύγει, δηλαδή θα πω το εξής, γιατί δεν θα έχει τέλος. Ήδη είμαστε στη μια μισή ώρα. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι μπαίνοντας στο site μας, καταρχήν απαντάνε οι ειδικοί συνεργάτες του επιμελητηρίου σχεδόν 300 email την ημέρα. Ένα συγκλονιστικό νούμερο. Όχι μόνο στα μέλη μας, σε όλη την Ελλάδα, γιατί είμαστε ο πυλώνας στήριξης των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Όποιος θέλει μπορεί να στείλει. Είναι τρεις οι διευθύνσεις. ειδικοί@ea.gr, νομικοί@ea.gr, φορολογικά@ea.gr. Αν δεν πάρει απάντηση σε μία μέρα, θα πάρει σε δύο, σε τρεις, θα πάρει απάντηση. Και να πω επίσης ότι την Τρίτη, στις 3 η ώρα, έχουμε νέα ζωντανή παρουσίαση που θα επικεντρωθεί κυρίως στα 800 ευρώ και στα 600, καθώς και στα θέματα της αναστολής. Δεν θέλω να προσθέσω κάτι άλλο. Νομίζω ότι να κάνουμε ένα γύρο και να ολοκληρώσουμε. Ένα γύρο με την αποφώνηση του καθένας από εσάς. Αφού πω για άλλη μια φορά πως σας ευχαριστούμε για όλη αυτή την υπερπροσπάθεια που κάνετε όταν έχετε τόσα πολλά επαγγελματικά να τρέξετε κάθε μέρα με τους πελάτες σας. Με τη σειρά λοιπόν, Σουζάννα, η Χριστίνα που ήρθε στο πλάνο. Εγώ με τη σειρά μου να πω ότι είναι χαρά μου, παρά την πίεση όλων αυτών των ημερών. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε κάποια αισιόδοξα μηνύματα εδώ δεξιά, στο chat που έχουμε όλοι,
και να είναι άνθρωποι που έχουν απαντηθεί τα ερωτήματά τους. Είμαστε όλοι στη διάθεσή τους να απαντήσουμε και ακόμη περισσότερα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συνομιλητές σήμερα για την όμορφη αυτή ενημέρωση. Ζάνε, θράσος, να κλείσουμε με γυναίκα, να βάλουμε το θράσο ενδιάμεσα. Να το μικρόφωνο. Ναι, και σαν δικηγόρος η Σουζάνα τα λέει πολύ πιο όμορφα και πιο στρογγυλά. Τώρα εμείς είμαστε και λίγο της αγοράς. Εγώ να πω ότι η προσπάθεια αυτή είναι τεράστια. Εγώ πρώτη φορά που μου το είπε ο πρόεδρος για να προχωρήσουμε, πραγματικά αισθάθηκα τιμή και πολύ ενθουσιασμένος να μπορώ να βρεθώ σε αυτή τη στιγμή στο κέντρο. Να πω όμως ότι εμείς εδώ και 4 περίπου χρόνια το ίδιο κάνουμε στο επαγγελματικό επιμελητήριο. Με βάση την πρωτοβουλία που είχε το επαγγελματικό επιμελητήριο, βρισκόμαστε καθημερινά δίπλα στους πελάτες. Δηλαδή, εμένα το τηλέφωνο μου είναι ανοιχτό σε όλους. Όποιος θέλει ειδικό θέμα και να μιλήσει μαζί μου, δεν έχει βρει ποτέ κλειστό το τηλέφωνο μου. Τα τελευταία λοιπόν χρόνια, να πω ότι σε αυτή την κατάσταση θεωρώ ότι χρειάζεται λίγο σεβασμός, γιατί δεν προλαβαίνουμε τα πάντα, είναι δηλαδή καθαρό, κάνουμε κάποια καθυστέρηση, όπως και τόσα χρόνια το επαγγελματικό επιμελητήριο και εμείς ήμασταν δίπλα στα μέλη, έτσι και τώρα έχουμε αποδείξει την αξία του επιμελητηρίου και πόσο ανταποδοτικές είναι οι υπηρεσίες. Δεν θέλω να ξανακούσω λοιπόν ότι δεν χρειάζεται σε τίποτα το επαγγελματικό επιμελητήριο, γιατί το επαγγελματικό επιμελητήριο είναι ο πυλώνας, και να πω ότι και εσύ, ως Γενικός Γραμματέας, αλλά και ο Πρόεδρος, αλλά όλο και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο έχετε προφέρει προσωπικά, πρέπει να το πω Δημήτρη, σε όλο αυτό το έργο. Πραγματικά αξίζει ένα ευχαριστώ από το σύνολο της ελληνικής, της επαγγελματικής ελληνικής πραγματικότητας, αλλά και περισσότερο από τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές είναι στο κέντρο της προσοχής μας. Αυτό. Μπράβο, είσαι εξαιρετικό. Σουζάνα. Εγώ καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους και για τη σημερινή προσπάθεια, αλλά και για τη συνολική προσπάθεια ενός πραγματικά σημαντικού έργου. Να τονίσω ότι το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών είναι ο μόνος φορέας που σήμερα έχει δημόσια θέση το σύνολο της κωδικοποιημένης νομοθεσίας που έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα. Μιλάμε για 13 φέκο σήμερα, 2 διευκρινιστικές και 3 εγκυκλίους, αν θυμόμαι σωστά, και βρίσκεται σε μορφή πρακτικών οδηγών και είναι στη διάθεση όλων των μελών. Ταυτόχρονα, το Help Desk με τη μορφή που λειτουργεί και με την προσπάθεια που γίνεται να είμαστε άμεσοι όσο είναι δυνατόν, γιατί πολλά θέματα, καταλαβαίνετε, πρέπει και εμείς να τα διευκρινίσουμε. Όποιος προσπαθήσει πραγματικά να διαβάσει τη PNP και να βγάλει και σαφές συμπέρασμα, δεν θα είναι, θα έλεγα, εφικτό ή εύκολο. Προσπαθούμε λοιπόν όλοι όσοι συνεργαζόμαστε στο κομμάτι αυτό να είμαστε συνεπείς. Ταυτόχρονα, ο Γιώργος Φλωράς, και πρέπει να τον ευχαριστήσουμε για αυτόν, έχει κάνει έναν πραγματικά μεγάλο έργο και μεγάλο προσπάθεια να καταφέρνει να συντονίζει όλους εμάς και να δίνει, θα έλεγα, και την ψυχή του για τέτοιου είδους οργανώσεις, για να είμαστε κοντά στα μέλη μας, για να είμαστε δίπλα στα μέλη μας. Ευχαριστώ και σένα, Δημήτρη, για σήμερα, για την πραγματική, θα έλεγα, ουσιαστική συμβολή σου σε όλο αυτό, δεδομένου ότι ο τομέας της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης είναι ένας τομέας με ιδιαιτερότητες, με ειδικά στοιχεία που πρέπει να προσέξουμε και ως επιμελητήριο λαμβάνουμε μέρη να ανταλύσουμε ένα προς ένα. Να τονίσω ότι το Επαγγελματικό Επιμελητήριο θέτει συνεχώς θέματα που απασχολούν τα μέλη του προς κρίση των φορέων, των κυβερνητικών και των υπουργών. Ήδη έχει θέσει και άλλα σημαντικά θέματα πέραν αυτού με το ενίκιο, το οποίο πραγματικά το παλεύουμε και ο πρόεδρός μας είναι σε συνεχείς διαβουλεύσεις. Ταυτόχρονα δίνει μεγάλη πάλη, και το γνωρίζετε και από τη σχετική δημόσια παρουσία του Προέδρου μας, για τη μείωση της προκαταβολής, της φορολογικής προκαταβολής μιλώ, από το 100% που είναι σήμερα σε ένα πολύ λιγότερο ποσοστό, σημαντικά μειωμένο, δεδομένου ότι έχουν αλλάξει άρδιν οι οικονομικές συνθήκες όλων των κλάδων. Ταυτόχρονα δίνει μεγάλη μάχη και για μεγαλύτερες, θα λέγαμε, φορολογικές εκπτώσεις για μικρότερους συντελεστές, δεδομένου ότι η οικονομία δεν θα είναι ίδια με αυτήν που αφήσαμε. Αυτό που θέλω να γνωρίζουν όλοι είναι ότι το Επαγγελματικό Επιμελητήριο είναι δίπλα
σας είναι αυτό που είναι γιατί υπάρχετε εσείς, αλλά και γιατί υπάρχουν τα μέλη του, που πραγματικά όλοι με τις ερωτήσεις που στέλνετε, αλλά και εμείς με τις απαντήσεις που δίνουμε, καταφέρνουμε να εξυπηρετούμε ο ένας τον άλλον σε δύσκολες, πραγματικά και πρωτόγνωρες συνθήκες. Να τονίσω ότι οτιδήποτε αντιμετωπίζετε ως πρόβλημα, ως ανησυχία, ως αγωνία, εμείς σας αφουγκραζόμαστε. Η δουλειά μας είναι να ακούμε το που χτυπάει η καρδιά των μελών μας και είμαστε δίπλα σας. Είναι και ζητούμε την κατανόησή σας πρωτόγνωρες συνθήκες για όλους μας, αλλά πιστέψτε με, καταβάλουμε υπεράνθρωπες προσπάθειες, είμαστε σε συνεχείς επικοινωνίες και με τους κυβερνητικούς φορείς, προκειμένου τα ερωτήματά σας, οι διαμαρτυρίες σας, οι αγωνίες σας να επιληθούν. Ειλικρινά, εκ μέρους της διοίκησης του Επαγγελματικού Μελητηρίου, θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους σας για την προσπάθεια. Θέλω να πω ότι η καλύτερη ανταμοιβή του κόπου σας είναι ότι εδώ και 10 λεπτά τα ευχαριστήρια, όπως τα βλέπετε, είναι συνεχόμενα. Έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε, θα τα κάνουμε όλο μαζί όπως πάντα και πιστεύω ότι θα είμαστε χρήσιμοι και είμαστε χρήσιμοι στους ανθρώπους. Θυμίζω στο YouTube που θα μπορεί να ξαναδεί όποιος θέλει ό,τι κομμάτι έχασε από αύριο. Θυμίζω τους οδηγούς που θα βγάλουμε. Θυμίζω να κατεβάσουμε το application και να παίρνουμε ενημερώσεις του ΕΑ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας, στους εξαιρετικούς συναδέλφους και φίλους και στον Γιώργο τον Φλωρά για την οργάνωση. Να έχετε μια καλή συνέχεια, ένα καλό Σαββατοκύριακο που όσο μπορέσετε να ξεκουραστείτε από όλο αυτό που τραβάτε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους μας παρακολούθησαν και τους ευχόμαστε να έχουν ένα καλό Σαββατοκύριακο. Υπομονή, υγεία πάνω απ' όλα, να προσέχουμε τους εαυτούς μας, να προσέχουμε τους ανθρώπους γύρω μας και μετά όλοι μαζί θα καταφέρουμε να πάμε μπροστά και στο οικονομικό επίπεδο. Καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστούμε.